Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Μετεκλογική δίκη απόψε, καθώς υπάρχει και ενδιαφέρον, αθλητικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα ποδοσφαιρικό, στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και τις περιφερειακές, και θα το συζητήσουμε επ' ολίγων. Όμως απόψε, όπως έχει προαναγγείλει η εκπομπή, θα αποκαλύψει έναν διάλογο διαφθοράς μεταξύ δύο προέδρων, όπως καταγράφηκε από τον υπερκοριό της ΕΕΠ, θα αποκαλύψει ένα πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης που καλούνται να υπογράψουν όλες οι ΠΑΕ, όλες οι ποδοσφαιρικές αθλητικές εταιρείες από την ΕΠΟ. Είναι η πρώτη φορά που το φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το ερώτημα προκύπτει: αν δεν το υπογράψουν, τι θα κάνει η ΕΠΟ? Θα τις αποβάλει? Δεν θα τις αφήσει να παίξουν το πρωτάθλημα? Και βεβαίως θα συζητήσουμε για τα όσα συμβαίνουν σε έναν χώρο που μπορεί να χαρακτηρίζεται διεφθαρμένος, αλλά νομίζω ότι τα όσα συνέβησαν και στα πολιτικά μας πράγματα έχει ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε απόψε. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Ζουράρης, καθηγητής πολιτιολογίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, επίτιμος πρόεδρος της θύρας 4 του ΠΑΟΚ και πρόεδρος της Πυρίκαυσης Ελλάδας, καθώς είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής και θέλει ένα κλικ για να εκλεγεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. 2.000 ψήφους πίσω. Στο 30% καταμετρημένο. Η κυρία Ελένη Αυλονίτου εξελέγει βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και καλησπέρα σας. Μάλιστα, έχει σχέση με το γεγονός ότι η κυρία Δούρου προτίμησε την περιφέρεια. Ναι. Αντικατέστησε τη Ρένατη Δούρου. Πήρε μια γενναία απόφαση, χωρίς δίχτυ προστασίας. Έκανε την προεκλογική της εκστρατεία και κέρδισε. Ο κύριος Γιάννης Αμυρίδης είναι ο χαμένος της βραδιάς. Η δημοκρατική αριστερά δεν τα πήγε καθόλου καλά. Ήταν. Αλλά είναι. Σαν την πολιτική, είναι σαν το ρίγκ. Δεν έχει σημασία πόσες φορές πέφτεις, πόσες φορές σηκώνεσαι. Ο κύριος Ανδρέας Πάτσης δεν έχει σχέση με τις εκλογές. Στο Βόλο όμως δήμαρχος εξελέγει ο κύριος Αχιλλέας Μπέος, της αντίπαλης ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου. Η νίκη Βόλου τα πάει πολύ καλά στα play-off και φαίνεται ότι είναι ένα βήμα πριν την Super League. Ένα κλικ. Έτσι ένα κλικ. Μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Μαργαρίτης. Καλησπέρα. Η κυρία Ελένη Σταυρακοπούλου, που την είχαμε καλέσει στην προηγούμενη εκπομπή αλλά δεν προλάβαμε να τα πούμε, έκτοτε πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Αργυρούπολης. Ο κύριος Ηλίας Ξιάρχος είναι ο ταμείας της Κολυμβικής Ομοσπονδίας και έφορος της Συγχρονισμένης Κολύμβησης και νομίζω ότι θα δώσει τη δική του απάντηση για τις καταγγελίες της κυρίας Σταυρακοπούλου που έγιναν και στην προηγούμενη εκπομπή. Καλησπέρα σας. Ο καθηγητής διαιτησίας, ο κύριος Κώστας Λάπας, πολιτικοποιήθηκε κι αυτός, καθώς ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη, εν αναμονή των αποτελεσμάτων στο πρωτοδικείο και ελπίζουμε στα καλά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Ήταν τόσοι πολλοί φέτος που νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να τους μετράμε. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι οι υποψήφοι είναι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την Εθνική Ελλάδος που προετοιμάζεται για το φιλικό με την Πορτογαλία και βεβαίως για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας στον Άγιο Κοσμά 17 μέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία. Και το ευχάριστο είναι ότι κανένας από τους διεθνείς δεν έχει παραπονιωθεί για ενοχλήσεις, παρότι οι περισσότεροι προέρχονται από τα play-off της Super League και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού τελείωσαν πριν από μερικές μέρες. Ο Φερνάντο Σάντο, μάλιστα, όχι απλά δεν κατεβάζει του ρυθμού στην προετοιμασία, αλλά όσο πλησιάζει η Παρασκευή που θα αναχωρήσει η Εθνική, του ανεβάζει ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο μα σε αυτό, να είμαστε έτοιμοι για το τουρνουά. Το περιμένουμε πάρα πολλού μήνε και είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η θέληση να δώσουμε το κάτι παραπάνω για τη χώρα μα. Υπάρχει πάντα ένα καλό κλίμα και θέληση να αντιπροσωπεύσουμε τη χώρα μα όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα ακόμα περισσότερο, γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση και είμαστε σε καλή κατάσταση όλοι με μεγάλη θέληση και πάθος. Το τέλος του προγράμματος περιλάμβανε διπλό με τους λεγόμενους βασικούς, αυτή τη φορά να έχουν τον Τζιόλι σε ρόλο αμυντικού χαβ στη θέση του Καραγκούνη που είχε χρησιμοποιηθεί το Σάββατο. Αυτή η ομάδα έχει δεθεί πάρα πολύ και από τις επιτυχίες και από τις καλές πορείες είναι ακόμα ένα στοιχείο που δένει μια ομάδα. Είμαστε όντως μια δεμένη ομάδα, ομοιογένεια και ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει μες στο γήπεδο. Και αυτό θα παρουσιάσουμε και στη Βραζιλία. Αυτή η ομάδα έχει αποκτήσει ταυτότητα. Όλοι χαίρονται που βρίσκονται εδώ. Όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια της ομάδας για την χώρα μας. Και είναι μια συνταγή που υπάρχει χρόνια.
Το τέλος της πρωινής προπόνησης επεφύλαξε επίσης και μια ευχάριστη έκπληξη για τους διεθνείς, καθώς τα παιδιά από τα χωριά ΣΟΣ δόρισαν τους παίκτες εθνικής έναν πίνακα και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στους αγώνες της Βραζιλίας. Αυτά από τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, τον Νίκο Σάλτα, που ήταν στο ρεπορτάζ. Και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην προηγούμενη δίκη, όπου μετήχε ο πρώην πρόεδρος του Πανιωνίου, ο κ. Τάσος Ερμίδης, πρώτος μάρτυρας στην υπόθεση των στημένων αγώνων. Κατέθεται επί 7 ώρες στην UEFA, όταν υπήρξε η εμπλοκή του Πανιωνίου με τη Δυναμό Τυφλίδας. Και τι συνέβη όταν παρενέβη ένας πρώην διαιτής από τη Θεσσαλονίκη. Αφήστε τα αυτά. Τι μου λες, απαντά, δεν ξέρεις τι λες. Πείτε μου με το 2-1. Το 2-1, πόσους παίχτες του Πανσεραϊκού, εγώ και εσύ, είχαμε πιασμένους. Okay. Για θυμίσου καλά, Πρόεδρε. Εγώ και εσύ. Επί το παίζεις πολύ έτοιμος εδώ και 30 χρόνια που σε βλέπω στο κανάλι, κύριο Δωμαίδη. Μα είμαι, τι είναι ανάγκη να το παίζω, είμαι. Ναι. Τι είπες, 2-1. Ναι. Τι, ναι. Για θύμισε μου, για ποιο λόγο είτε, λέω, έχουν γίνει τόσο αποτελέσματα. Ναι. Ποια αγωνιστική ήταν το παιχνίδι. Ήταν στο δεύτερο γύρο στα τελευταία 5 παιχνίδια. Κέρδισε ο Πανιόνιος 2-1. Του πρωτοφύλλα κρατική. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε. Μόνο μια φορά κερδίσαμε. Με συγχωρείτε, κύριε Ορφανίδη. Γιατί οι Σέρες είχαν ποτέ ομάδα. Ένα λεπτό. Εσείς είστε διαιτητής. Εσείς και ο κύριος Ερμίδης λέτε ότι δωροδοκίσατε τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Μπράβο, ναι. 50 χρόνια μιλάμε, έτσι τώρα. Εγώ μαζί σου δωροδόκησα ομάδα. Φίλε, ψάξε να βρεις κανένα άλλο, να εγώ Τάσο, φωνάζω Τάσο, γιατί δεν Τάσο, έχω κάνει ποτέ μου τίποτα. Όχι, δεν είχα σκοπό να παρέμβω. Πολύ καλά έκανες και παρέμβω. Πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια, αυτά που γίνονται τώρα είναι τα επικίνδυνα. Αλλά μην συνεχώς βγαίνεις στα κανάλια και ορίζεις ότι είσαι ο έτοιμος πρόεδρος για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εγώ! Όχι, ο Μαρτυρόπουλος. Γιατί έχεις αντιρρήσει. Εγώ, εσείς φυσικά. Πες μου ένα ψεγάδι. Ένα ψεγάδι. Σας το είπε προηγουμένως. Τι, ότι. Ότι μαζί δωροδοκίσατε. Εγώ με αυτόν ναι. Ναι, έτσι λέει. Θα έχει πιει πύρα, θα είναι μεθυσμένος. Δεν γίνεται αυτά πράγματα. Εγώ δεν πίνω, ούτε πίνω, ούτε μεθυσμένος είμαι. Δηλαδή, ήμασταν μαζί και στήσαμε το παιχνίδι. Φίλε, επειδή δεν με ξέρεις εμένα τι χαρακτήρας είμαι, ναι. Γι' αυτό φωνάζω και τα λέω σε όλους. Εσύ με έκανες δικό σου παιδί. Εγώ σε έκανα δικό μου παιδί. Ναι, ναι. Δηλαδή. Με φώναζε ζήτω ο Πόντιος. Ζήτω ο Πόντιος. Και με συγχωρείτε κιόλας, υπάρχει και μία ρίση από τρελό και μεθυσμένο, μαθαίνεις την αλήθεια. Υπάρχει και μία άλλη, η οποία έχει νομική διάσταση, ότι στην 20ετία τα αδικήματα παραγράφονται στην Ελλάδα και μπορούμε εύκολα να πούμε ότι δωροδοκίσαμε. Επειδή όμως έρχονται πολύ σοβαρότερα. Στη συνέχεια, ας δούμε άλλο ένα απόσπασμα της προηγούμενης τηλεοπτικής δίκης, πάλι με πρωταγωνιστή τον κύριο Τάσο Ερμίδη, που αποκάλυψε ότι μία εμπριστική ενέργεια που έγινε στο κατάστημα του αναπληρωτή προέδρου της ΕΠΟ, του κ. Παπακωνσταντίνου, έχει να κάνει με μία περίεργη στάση, όπως τουλάχιστον είπε, τουλάχιστον αυτό το απόσπασμα δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Ότι αυτό το λαμόγιο που έβαλε φωτιά προχθές στο μαγαζί του για να δείξει ότι τρομοκρατείται και τον απειλούνε ο Παπακωνσταντίνου. Ένα λεπτό, το έβαλε μόνος του φωτιά, τώρα μην λέτε τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ. Τι να κάψει τώρα. Σας παρακαλώ. Πέντε τελάρα έκαψε και δύο τσουβαλιά ακόμα. Τι να βάλει, όχι, καταλαβαίνετε. Κύριε Σάλτα, να δείξουμε τις φωτογραφίες από το κατάστημα του αναπληρωτή πρόεδρου της ΕΠΟ. Εγώ δεν υιοθετώ αυτά. Ακούτε, που λέει ο κ. Ερμίδης. Δεν τα υιοθετώ, είμαι ο Τάσος Ερμίδης και όποιο από αυτά τα καθάρματα που μου καταστρέψανε τη ζωή μου θέλει να βγει να μιλήσει. Με συγχωρείτε, εδώ καταστράφηκε το κατάστημα του ανθρώπου. Καταστράφηκε. Και δεν το καταδικάζει. Τι να κάνει, τι τον νοιάζει. Και λέτε έβαλε μόνο στο φωτιά. Ξέρετε τώρα γιατί μιλάμε. Κύριε Δωμαϊδή, μετά το ποδοσφαιρικό αγώνα Γλυφάδος Ηρακλή Ψαχνών, στην εκπομπή σας σας είπα ποια ομάδα θα ανέβει από τη Β' Εθνική στην Α. Σας το λέω και τώρα. Η μία ομάδα που θα ανέβει είναι ο Ηρακλής Ψαχνών. Δεν είναι τροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα θυμηθούμε την εποχή Ακράτη του Χαλκιδόνα. Έλεος ο Ηρακλής Ψαχνών να μπει στην Α' Εθνική. Άμα δεν βγει, πείτε μου τι θέλετε. Θα τα δούμε όλα τα ρεπορτάζ και μετά οι προσκεκλημένοι μας θα σχολιάσουν και βεβαίως για το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάμε να δούμε τώρα έναν διάλογο που υποσχεθήκαμε να αποκαλύψουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν κατέστη δυνατόν. Είναι ένας διάλογος που τώρα βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, παρότι
έχει να κάνει με την παλιά δικογραφία. Ξέρετε, αυτή των 36.000 σελίδων και των 83 CD που βρίσκεται στα χέρια του αντισαγγελέα εφετών Αθηνών, του κυρίου Παναγιώτη Πούλιου, ο οποίος θα κάνει και την εισαγγελική πρόταση στο δικαστικό συμβούλιο για το αν θα παραπεμφθούν ή όχι 187 κακουργηματικά κατηγορούμενα για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων. 3 χρόνια έχουν περάσει και στην Ελλάδα, που η δικαιοσύνη πάει σχετικά με αργούς ρυθμούς, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν αυτή η υπόθεση για να πάει στο ακροατήριο. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια εγγενής αδυναμία της ελληνικής δικαιοσύνης, την οποία οφείλουμε να παραδεχτούμε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι δικαστές, οι εισαγγελείς δεν έχουν τα εργαλεία, δεν έχουν τις δυνατότητες. Εγώ θυμάμαι τον πρώτο ανακριτή των στημένων αγώνων να προσπαθεί να πιάσει ίντερνετ στο κτίριο 9 της Ευελπίδων, γιατί εκεί δεν έπιανε ίντερνετ. Και αυτός ο άνθρωπος καταδίωκε το διαδικτυακό στοίχημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι για να προχωρήσουν τόσο μεγάλες υποθέσεις που έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο διάλογος που αποκαλύπτουμε είναι ενδεικτικός της διαφοράς και παρότι είναι 3 χρόνια πίσω, έχει πολύ μεγάλη σχέση με τα σημερινά, με τα χθεσινά θα έλεγα εγώ. Μιλούν δύο πρόεδροι. Να δούμε παρακαλώ τον ακριβή διάλογο. 3 Μαρτίου του 2011 είναι η συνδεσμολογία 43-11, έναρξη διαλόγου στις 20 και 25. Ο Α και ο Β. Α. Άμα μπορείς εκεί να πεις μια κουβέντα, να βάλεις λίγο πλάτη, να βοηθήσεις, εμείς φίλοι είμαστε. Μακάρι να ήταν αλλιώς, να το έκανα εγώ. Β. Ρε μη, να βγούμε τελευταίοι. Τι θέλεις τώρα εσύ. Ξέρω εγώ. Εσύ ό,τι θέλεις κάνε, αλλά μήπως γίνει το άλλο θέμα και είμαστε τελευταίοι και ξεφτυλιστούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Α. Δεν περνάει τίποτα από αυτά. Δεν είδες τι έγινε στο συμβούλιο. Ότι δεν προβλέπεται από τον νόμο και αν θα γίνει κάτι θα γίνει από τη μεθοπομένη. Δεν τσουλάει αυτό. Β. Ποιος το είπε αυτό. Α. Η ΕΠΟ. Πάρε να ρωτήσεις. Β. Πότε το είπε αυτό. Α. Είχανε συνάντηση χθες. Β. Είπανε να το πάνε στο συμβούλιο. Α. Ναι και είπανε ότι δεν θα περάσει στο συμβούλιο. Β. Όχι, δεν είπε ότι δεν περνάει. Λάθος κάνεις. Είπε ότι θα το πάει στο συμβούλιο. Δεν πρόκειται να περάσει. Στο λέω εγώ, αφού υπάρχει νόμος. Από εκεί και πέρα και να γίνει, θα γίνει με μία ομάδα. Δεν θα γίνει με 100. Αυτό λέμε ρε φίλε, γιατί να είμαστε οι τελευταίοι. Εντάξει, δεν θα είσαι. Ό,τι νομίζεις. Εγώ ξέρεις ότι είναι, εμείς είμαστε φίλοι. Και ό,τι να γίνει, εγώ θα σε βοηθήσω ούτως ή άλλως. Να το ξέρεις. Εντάξει, θα το δούμε. Τελικά, αυτή η ομάδα βγήκε τελευταία. Το μάτς έληξε όπως έληξε, αυτά θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Αν πούμε περισσότερα θα φωτογραφίσουμε και τις ομάδες και τους προέδρους και νομίζω ότι θα το αφήσουμε. Θα το αφήσουμε μέχρι εκεί. Άλλωστε γνωρίζει και ο κύριος Πάτσης που είναι νομικός ότι η διάταξη της Αγγελίας δεν μας επιτρέπει να αποκαλύψουμε για λόγους προσωπικών δεδομένων τα ονόματα των προέδρων. Πριν πάμε στους προσκεκλημένους, θέλω να δούμε ένα έγγραφο που εγώ τουλάχιστον το συναντώ για πρώτη φορά και δεν ξέρω ποιανού έμπνευση είναι. Αν είναι δηλαδή του νομικού συμβούλου της ΕΠΟ ή είναι ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Παρακαλώ να δούμε από την πάνω κάμερα ένα πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης που ετοιμάζει η ΕΠΟ για να το υπογράψουν στο επόμενο πρωτάθλημα όλες οι ΠΑΕ. Δήλωση ΠΑΕ περί της αποδοχής του καταστατικού, των κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδικιών και των αποφάσεων FIFA, UEFA και ΕΠΟ. Τα στοιχεία του εκπροσώπου της ΠΑΕ, τι αποδέχεται τώρα, προσέξτε. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το καταστατικό τους κανονισμού στις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις FIFA, UEFA και ΕΠΟ, τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και την απόλυτη δικαιοδοσία τους για κάθε διαφορά στο Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο. Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και σέβεται απολύτως τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Θα παραπέμπει ενώπιον του. Ενώπιον του ΟΣΑΝΟΥ Διαιτητικού Δικαστηρίου, ως τελευταίο βαθμό, κάθε εθνικής διάστασης διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή του καταστατικού και του οργανισμού της ΕΠΟ, την οποία το δικαστήριο θα εκδικάζει αποκλεισμένης κάθε προσφυγής σε οποιοδήποτε πολιτικό δικαστήριο. Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία
και σέβεται τις αποφάσεις του Διεθνούς Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου Κάσης Λοζάνης, όπως καθορίζει τις σχετικές διατάξεις των καταστατικών της FIFA και της UEFA. Εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μαζί του και με οποιοδήποτε ιδιότητα φυσικά πρόσωπα, ποδοσφαιριστές, προπονητές, αξιωματούχοι, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό τους κανονισμού στις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της FIFA και της UEFA, τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους και την απόλυτη δικαιοδοσία για κάθε διαφορά στο ομοσπονδιακό ποδόσφαιρο, την οποία θα υποβάλλουν μόνο στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Εδώ λοιπόν μας λέει η ΕΠΟ, κύριε Ζουράρη, ότι δεν μπορείς να πας στο πολιτικό δικαστήριο, στο φυσικό σου δικαστή, αυτό που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, και αν δεν το υπογράψεις αυτό, δεν παίζεις. Είναι ολοφάνερο ότι όλες αυτές οι ρήτρες είναι έκνομες. Δεν παραβιάζουν μόνο την συνταγματική τάξη, την εσωτερική, παραβιάζουν και οποιαδήποτε σχέση με την διεθνή τάξη. Δεν είναι δυνατόν ξαφνικά ένας οποιοσδήποτε φυσικός ή κοινωνικός συλλογικός, ένα πρόσωπο συλλογικό, να μην μπορεί να απευθύνεται στο φυσικό του δικαστή. Το φυσικό δικαστή είναι πάντοτε τα πολιτικά δικαστήρια ή τα ποινικά δικαστήρια, αλλά δεν είναι ποτέ ένα δικαιοδοτικό όργανο το οποίο έχει προέρχεται από μια εξειδικευμένη απασχόληση. Τι λέτε, κυρία Βλονίδο? Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Ζουράρης, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, το έχουν υπογράψει? Υπάρχει κάποια? Όχι, ακόμα όχι. Ωραία, λοιπόν, εγώ να ρωτήσω, πέστε ότι το υπογράφω και μετά πάω και προσφεύγω. Τι ακριβώς θα μου κάνουν, από ποιον θα τιμωρηθώ? Υπέγραψα αυτό το χαρτί, αλλά πήγα και προσέφυγα. Θα τιμωρηθώ γιατί προσέφυγα και από ποιον? Από την ΕΠΟ. Από ναι, αλλά επειδή άσκησα το δικαίωμά μου να πάω στο δικαστήριο, έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω αυτό ως πολίτης. Άρα γιατί να το υπογράψετε, αφού δεν συμφωνείτε? Όταν λοιπόν θα έρθει η ΕΠΟ να με τιμωρήσει, ποιος θα με τιμωρήσει? Δηλαδή βάσει ποιου ότι καταστρατήγησε αυτή τη συμφωνία? Ναι, αλλά η συμφωνία ήδη είναι αντισυνταγματική. Εδώ πέρα, ας πούμε, μιλάμε για ένα κράτος που οτιδήποτε νομοθετεί, πάει, έρχεται και το δικαστήριο και λέει αυτό είναι αντισυνταγματικό. Άρα δεν θα ισχύει η τιμωρία μου. Να δώσω το λόγο στον κύριο Αμυρίδη, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ένωσης. Οπότε έχει πλήρη γνώση ενός τέτοιου ζητήματος. Μου θυμίζει, σήμερα διάβαζε ο Κίμιλ Γιούγκ, σκότωσε τους τρεις μηχανικούς από το κτίριο που κατέρευσε. Του εκτέλεσε. Δηλαδή αυτοί έχουν το αλάθητο. Τα ερωτήματα είναι, έχει αντίστοιχο χαρτί η αντίστοιχη ΕΠΟ της Ιταλίας, της Γαλλίας, έχουν στείλει τέτοιο χαρτί στις ομάδες? Ρωτώ, γιατί επικαλούνται. Να μην πηγαίνει στα πολιτικά δικαστήρια. Ναι, ναι, επικαλούνται. Τους κανονισμούς, της FIFA, UEFA. Αν ισχύει σε άλλη χώρα. Αν ισχύει σε άλλη χώρα. Πάλι ερώτηση. Έχουν συνεννοηθεί με κάποιες ομάδες και θεωρούν αφού αυτή η ομάδα ή αυτές οι ομάδες θα το υπογράψουν, άρα μπορούν να αποκλείσουν άλλες? Δηλαδή τελικά αυτοί οι άνθρωποι τι πιστεύουν? Ότι μπορούν να επιβάλλουν δικτατορία σε μια χώρα στην οποία νομίζω ότι όσο και να μην λειτουργούν οι θεσμοί, τουλάχιστον η δικαστική εξουσία είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι. Θεσμικά υπάρχει από το Σύνταγμα. Θα το καταργήσουν και το Σύνταγμα. Απίστευτο. Και πάση να το υπογράψετε για να σε έξι. Δηλαδή ο εμπνευστή αυτού του εγγράφου. Να δούμε ένα πρόεδρο τι θα κάνει, αν θα το υπογράψει. Καταρχήν, όπως ξέρετε, δεν μου αρέσει να παρετούμε το δικαίωμά του. Εάν παραιτηθεί των δικαιωμάτων, σου οφείλει μετά να το σεβαστεί. Διότι δεν είναι και κομψό από τη μία να υπογράφει ένα έγγραφο και στη συνέχεια να πηγαίνει να το αρνείσαι. Προφανώς οτιδήποτε με αναγκάζει να πεμπολώ τα δικαιώματά μου, είμαι αρνητικός προς αυτό. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι βεβαίως υπάρχει το αυτοδιοίκητο, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα υπάρχει το κράτος, οι θεσμοί και οι νόμοι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν για πράγματα τα οποία άπτονται του νομικού πλαισίου και της ευνομούμενης πολιτείας να μου στερεί κάποιος το δικαίωμα να προσφύγω στα πολιτικά δικαστήρια. Συνεπώς είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν θα το υπογράψω, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Θωμάη. Δεν θα το υπογράψω, θα το υπογράψω. Το θέμα είναι όταν ένα έγγραφο είναι παράτυπο ή παράνομο. Και όμως έχεις ομάδες από κάτω οι οποίες θέλουν να παίξουν και άρα υποχρεούνται να το υπογράψουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μια μονομερής προσχώρηση. Δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Δεν είναι διαπραγματεύσεις αυτό το πράγμα. Ποιος από την πολιτεία σε προστατεύει? Γιατί αφήνει εμένα τον ιδιώτη να παλεύω με την ΕΠΟ για θέματα νομιμότητας, όταν θα έπρεπε να παρεύει αυτεπαγγέλτος η ίδια η πολιτεία και να, μου λύσει το πρόβλημα εμένα και να μην με βάλει εμένα στο πρόβλημα. Το ζητούμενο λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο είναι ότι λέμε για νόμους, λέμε για θεσμούς, λέμε για κράτος, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν υποχρέωση
να ασκούν αυτή την εξουσία είναι παντελώς απόντες από όλα αυτά. Γιατί πάτε μακριά. Φιλοξενήσαμε τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, την κυρία Γιαννακίδου, ναι. Εδώ στη δίκη. Ναι. Η οποία αποκάλυψε ότι ο κύριος Ιωαννίδης, όταν έφυγε από το Υπουργείο Αθλητισμού, δεν της παρέδωσε ποτέ τον αθλητικό νόμο για να τον επεξεργαστεί, να τον αξιοποιήσει. Μπορεί να μην τον είχε. Αυτό δεν έχει μπορεί να μην τον είχε και ο ίδιος. Αυτό με συγχωρείτε, κύριε Θωμαίδη, δεν δικαιολογείται η Γενική Γραμματέας να δηλώνει άγνοια στο αντικείμενό αφού της. Αφού δεν της έδωσε τον νόμο. Έπρεπε να το πάρει. Πώς θα το πάρει, αφού δεν της το έδωσε ποτέ ο Υπουργός. Προϊστάμενος. Τα ράσα, λέει ο λαός μας, δεν κάνουν τον παπά. Ο παπάς κάνει τα ράσα. Μα είναι από εκεί και πέρα. Εγώ ήθελα να πω την κυρία Βλονίτου, επειδή την εκτιμώ ιδιαίτερα. Απλά να σας πω για την κυρία Γιαννακίδου, επειδή το γνωρίζω, την είχε να ξεσκονίζει το γραφείο της. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, λέω, στην κυρία Βλονίτου, γιατί είμαι στο σήμερα, δεν είμαι στο χθες, να πάρει αυτό το έγγραφο της ΕΠΟ και να καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αδριανό, και ο νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ να βγει τώρα στην εκπομπή και να απαντήσει στις απορίες μας. Δεν μπορεί να βγαίνουν τέτοια έγγραφα εν έτη 2014 να προσβάλλουν την νοημοσύνη των ιδιοκτητών, των προέδρων των ΠΑΕ και να τους βάζουν σε ένα τέτοιο δρόμο. Τι θα πει. Ξέρετε, ο κύριος Σαρίς, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, είναι και ο ομοειδεάτης της κυρίας Απλωνίτου. Μάλιστα, μα η εφημερίδια. Θέλετε να σας το αποδείξω. Να σας το αποδείξω. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί που είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σαρίς. Εσείς το πάτε κομματικά Αδριανό. Όχι, λέω το εξής. Ότι είναι ότι κατά μία έννοια ο κύριος Σαρίς έχει μία πολιτική οντότητα. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι πολιτική οντότητα έχετε, παρακαλώ να δείξουμε την πάνω κάμερα. Εδώ είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Αλήθεια της Χίου. Σε αυτό το σημείο αποκαλύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον πρότεινε για υποψήφιο ευρωβουλευτή του, τον κύριο Σαρή, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Δεν το γνωρίζω. Και το αρνήθηκε ο κύριος Σαρής και μάλιστα δεν ήταν παρόν την Παρασκευή στην προπόνηση της Εθνικής, παρότι βρίσκονταν στην Αθήνα, εκεί που ήταν παρόν ο πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Απέφυγε να είναι παρόν. Έστειλε έναν νεοδημοκράτη εκτελεστικό γραμματέα που έχει τον κύριο Παπα-Νικολάου. Κύριε, να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κάνει κατάρτιση του ψηφοδελτίου, δεν παίρνει κομματικά στελέχη. Έτσι απευθύνεται και στην κοινωνία. Κοινωνικά στελέχη, άνθρωποι τέλος πάντων, κάποια άνθρωποι κριτήρια. Άνθρωποι όπως ο κ. Σαρής που λέει να μην πηγαίνουμε στα πολιτικά δικαστήρια. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω. Ποιο? Λέω ανθρώπους οι οποίοι λένε να μην πηγαίνουμε στα πολιτικά δικαστήρια. Ναι, θα κάνει υπεραστικό δικαστήριο. Εγώ δεν το βλέπω. Να σας πω κάτι. Αμφισβητείτε τη γνησιότητα του εγγράφου. Θεωρώ ότι δεν έχει. Όχι, δεν το αμφισβητώ. Δεν το αμφισβητώ, δεν είπα αυτό. Ναι, θα κάνετε επερώτηση. Μισό λεπτό, δεν είμαι νομικός. Μισό λεπτό, τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ισχύ. Ναι, θα κάνετε επερώτηση εσείς στη Βουλή. Θα κάνετε επερώτηση στον Υφυπουργό Αθλητισμού. Δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, ωραία, το υπογράφω και μετά δεν το εφαρμόζω. Μα μισό λεπτό, γιατί δεν το στον κύριο Πάτση, τι προτείνετε. Γιατί δεν μου απαντάτε. Θα κάνετε επερώτηση στον Υφυπουργό Αθλητισμού. Δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, προσέξτε κάτι. Μα θα κρυθεί, μπορεί να κρυθεί αυτό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ καλούμαι να το υπογράψω. Εσείς λέτε ότι είναι αντισταγματικό, αλλά αν δεν κρυθεί ότι είναι αντισταγματικό, είναι νομιμότατο το έγγραφο αυτό. Και δεν μπορώ εγώ ως ιδιώτης να εφαρμόζω την νομιμότητα όταν υπάρχει πολιτεία η οποία αυτή ακριβώς είναι η δουλειά της. Εάν λοιπόν είναι αντισταγματικό, γιατί με αφήνετε να πάω να το υπογράψω και δεν καταργείτε εσείς αυτό το έγγραφο με την πολιτική εξουσία που. Η συλλογικότητα των ομάδων. Παρακαλώ. Πώς φαίνεται. Η συλλογικότητά σας. Θα πείτε δεν το υπογράφει κανείς. Δεν θα γίνει πρωτάθλημα. Άρα δεν πάει έτσι. Υπάρχει κάποια συνεννόηση. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν πάει έτσι. Άρα υπάρχει συνεννόηση. Οτιδήποτε γίνεται από την ΕΠΟ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται από αυτή την ΕΠΟ. Να γίνεται χωρίς να έχει συνεννοηθεί με 5-6 ανθρώπους. Με καμία ομάδα δεν συνεννοείται. Όχι, το έκαναν έτσι το έγγραφο. Βέβαια. Ανδρέα, τώρα. Έκανε αυτό το έγγραφο έτσι. Το οποίο είναι κατάπτυστο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν πάρα, Γιάννη, ξέρουν πάρα σε πολύ καλά. Δεν έχει εφαρμογή, θα προσχωρήσει σε αυτό. Είτε με τη θέλησή σου, είτε χωρίς τη θέλησή σου. Βέβαια. Αλλά είναι εκτεθειμένη. Μισό λεπτό. Έχεις κάνει μια επένδυση, έχεις μια ομάδα, έχεις μια περιουσία και θα πεις εγώ την πετάω στα σκουπίδια. Τι κάνουν οι άλλοι. Καθένας έχει το δικό του χαμπάρι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πάτση, άμα κάποιος προσφύγει, ενώ το έχει υπογράψει, τι θα πάρει. Τον αποβάλλουν από το πρωτάθλημα. Από το πρωτάθλημα. Βεβαίω. Δεν υπάρχουν, δεν λέει η εφαρμογή των κανόνων τη UEFA, τη FIFA, όλων αυτών. Αυτή εκεί μέσα το έγγραφο λέει άλλο. Αν πα στα πολιτικά δικαστήρια, σε αποβάλλω.
Το βάζουν σε μια διαδικασία. Για σεβασμό στις αποφάσεις και στις εγκυκλίους FIFA, UEFA, CAF. Εγώ τότε να σας το πω απλά, γιατί δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς, κύριε Θωμαϊδή. Εγώ ξέρω ότι πάνω απ' όλα. Μισό λεπτό, μια κουβέντα. Πάνω απ' όλα είναι το σύνταγμα της χώρας. Να το πάμε έτσι. Για σας. Όχι για μας, για όλους μας. Όχι, την ΕΠΟ δεν υπάρχει σύνταγμα. Ή πιο πάνω το σύνταγμα. Υπάρχει το σύνταγμα. Κυρία Βλονίτο, λοιπόν, σας παρακαλώ, δώστε το λόγο στον κύριο Λάπα, ο οποίος είναι και πρώην διεθνής διαιτητής, είναι καθηγητής διαιτησίας, έχει επαφές και με την ΕΠΟ και τη ΦΥΦΑ. Για να συμπληρώσω και την κυρία Βλονίτο και τον κύριο Αμυρίδη και τον κύριο Μαργαρίτη, δεν θα πάμε στη λέξη ότι είναι αντισυνταγματικό. Το έχω πει και δημόσια. Είναι απλός εκβιασμός. Εάν το θέλετε να το καταλάβετε. Είναι ομός εκβιασμός. Και τώρα ήρθε το χαρτί για τις ομάδες. Μέσα σε 10, 20, 25 μέρες θα ακολουθήσει και το δεύτερο ημίχρονο του χαρτιού, το οποίο θα πηγαίνει ομός εκβιασμός προς διαιτητές. Θα υπογράψουν και διαιτητές το παρόμοιο χαρτί, όπως έχουν υπογράψει και τα προηγούμενα χρόνια. Στο οποίο μάλιστα αναφέρεται ότι οι διαιτητές απαγορεύεται να κάνουν κρίσεις για οτιδήποτε. Λες και δούμε. Να μένει απλήρωτος ο διαιτητής. Να είναι απλήρωτος. Πόσο, πόσο καιρό είστε απλήρωτοι? 15 αγωνιστικές. Πόσο είστε? 15 αγωνιστικές. Δεν έχουν πληρωθεί. Έχει τελειώσει το προτάσμα και δεν έχουν πληρωθεί. Δεν το δεχόμαστε. Στην Β' εθνική. Στην Α δεν είναι. Μισό λεπτό. Θέλουν να προλάβουν και τις καταστάσεις όπως έγινε. Στις δηλώσεις όταν κατέβηκε πρόεδρος σε αυτό το συμβούλιο, είχε συμπεριλάβει αυτές τις θέσεις? Ή ξαφνικά ενδιάμεσα τις βγάζει? Φαντάζομαι ότι η θέση θα διοικήσει ισότιμα το ποδόσφαιρο, θα σέβεται τις ομάδες, θα σέβεται τους παράγοντες, θα σέβεται τη διαιτησία, θα αναβαθμίσει το ποδόσφαιρο. Με σεβασμό και συνεργασία. Δεν είχα ακούσει κάτι του. Αυτά δεν είναι η θέση. Αυτό που θέλω να προλάβουν. Ήδη, για να το ξεκαθαρίσω, μην αφήνετε εχμές για το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τηρεί την νομιμότητα, το σύνταγμα της χώρας και έτσι ότι λένε οι νόμοι. Σας ενόχλησε που προτείνατε υποψήφιο ευρωβουλευτή του κύριου Σαρίδα? Δεν πρόκειται. Για να το προτείνω, δεν λέω οποιοδήποτε. Έτσι όπως το πάτε, είναι σαν ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται κάτι και να φτιάχνει κάτι από πίσω. Κάτι. Υπάρχει. Όνομα του Θεού, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, η ερώτηση. Εγώ χωρίς να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει επίσημη πρόταση ή γράφει από ένα δημοσιογράφο πληροφορία που του έδωσε? Είναι επίσημο έγγραφο της ΕΠΟ. Κυρία Μερίδη, για να σας βοηθήσω σε κάτι. Υπάρχει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του ζητήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ή το ανακοίνωσε ο ίδιος? Το δημοσιεύει η εφημερίδα Αλήθεια της Χίλης. Από εκεί και πέρα, εάν επαληθευτεί η πληροφορία ή όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γιατί, κύριε Αυλονίτου, γιατί δεν απαντάτε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα? Κάντε μου την χάρη, μιλάμε. Με συγχωρείτε μα πάρα δεν πολύ. Έχει καμία. Κάνετε ένα βασικό λόγο. Το ίδιο λέμε. Δεν μα αφήνετε εχμές έτσι κι εσείς. Εγώ άφησα εχμές. Εγώ λέω ότι πιθανό να είναι πληροφορία. Ο καθένας θέλει να ανεβάσει το πρεσίζ του. Και λέει μου προτείνει να κατέβω ευρωβουλευτής. Εμείς έχουμε πει με στις θέσεις μας είναι, κύριε Θωμαίδη, ότι το αυτοδιοίκητο, ό,τι αυτό σημαίνει σε εισαγωγικά, θα πρέπει να επαναξεταστεί. Γιατί το αυτοδιοίκητο δεν μπορεί να είναι πάνω από το σύνταγμα της χώρας. Είναι θέση μας. Υπάρχουν ομάδες που προσέφηγαν στα πολιτικά δικαστήρια φέτος. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Η συζήτηση που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στη συνεδρίαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανάμεσα στη Super League και την ΕΠΟ ήταν ποιος θα τιμωρήσει αυτές τις ομάδες. Το ερώτημα που ετίθετο δεν ήταν αν θα τιμωρηθούν. Έλεγε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Σαρής, στη συνεδρίαση. Αυτή την υποχρέωση την έχει η Super League. Έλεγε η Super League ο κ. Μόραλης. Όχι, την έχει η ΕΠΟ. Έλεγε ο κύριος Σάρης. Να το πάμε λοιπόν στο τακτικό διαιτητικό δικαστήριο που είναι ένας τρίτος βαθμός δικαιοσύνης. Θέλω να σας πω ότι δεν το ξέρω, θέμα πως προσέφηγαν. Αλλά έχουν όργανα εκεί, δεν το ξέρετε. Σας λέω ότι προσέφηγαν. Προσέφηγαν. Τον οργάνων, ανάλογα με την περίπτωση, δεν ξέρω τι αφορά. Προσέφηγαν στα πολιτικά δικαστήρια και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Άρης, το άρθρο 99, δεν ήθελε να πληρώσει τους παίκτες, υπήρξε ένα ζήτημα τέτοιο. Και ο ΠΑΟΚ για το θέμα του Δόνη. Προσέφηγαν. Το θέμα, και το θέμα που ετίθετο είναι ποιος θα τιμωρήσει τις ομάδες. Όχι αν θα τιμωρηθούν ή όχι. Το ζήτημα των κυρώσεων συζητείτων. Ναι. Κύριε Θωμαίδη, πάνω να προλάβουν ορισμένα θέματα. Είχαμε φτάσει το Φεβράριο, σε αυτό μπορεί να με βοηθήσει ο κύριος Πάτσης, που δεν γνώριζε καμία ομάδα πόσες ομάδες θα πέσουν από την Α' Εθνική ή στη Β' Εθνική και πώς θα ανέβουν από τη Β'. Και δεν προσέφηκε μία ομάδα. Μία να προσέφυγε, να έκανε προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, μπορεί να τυναζόταν το πρωτάθλημα στον αέρα.
Να σταματούσαν και από εδώ και από εκεί. Και γι' αυτό τώρα η ΕΠΟ πάει να προλάβει με τον ορμό εκβιασμό να μην έχουμε τίποτα γεγονότα. Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο θα επανέλθουμε στα ποδοσφαιρικά μας, θα επανέλθουμε και στο θέμα της κολύμβησης. Όμως, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα και έχουμε μάλιστα τρεις πολιτικούς, μάλλον δύο πολιτικούς άνδρες και μία κυρία, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχολιασμό. Ναι, βεβαίως, με συγχωρείτε. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχολιασμό των ευρωεκλογών και των βουλευτικών και δημοτικών. Ο κ. Ζουράρης, μάλιστα. Αυτή είναι εδώ αθλητική εκπομπή, να κάνουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, συνδέονται πάρα πολύ οι εκλογές με τα αθλητικά ζητήματα και εσείς το βιώσατε. Βέβαια. Εδώ και 10-15 μέρες. Βεβαίως. Άλλωστε, ζήτησα και ακρόαση από την εισαγγελέα του Ωρίου Πάγου. Έγινα δεκτός από την εισαγγελέα του Ωρίου Πάγου για τις απειλές κατά της ζωής μου, οι οποίες εξετοξεύστησαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Χατζη Νικολάου, όταν σχόλια ή τέλος πάντων λόγια του Προέδρου της Αθλοπαιδιάς του Πειραιός, της Αθλοπαιδιάς του Ποδοσφαίρου. Μιλάτε για τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Και από ποιον δέχτηκατε απειλές? Το τηλεφωνικό κέντρο του τηλεσταθμού κατεκλείστη από απειλητικά τηλεφωνήματα, τα οποία προφανώς ήταν εξυβριστικά για μένα και απειλητικά κατά της ζωής μου, για την ασέβεια και ενδεχομένως την εκφορά του λόγου που είχα εναντίον του ως άνω ηρημένου Προέδρου της Αθλοπαιδιάς του... Με συγχωρείτε, κύριε Ζουράρη, δεν έχει δικαίωμα ο κύριος Μαρινάκης ή ο κύριος Πάτσης ή ο κύριος Αβίδης ή ο κύριος Αλαφούζος να κατέλθουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι? Δεν είπα αυτό. Εγώ σχολίασα τα σχόλια του. Τα σχόλια του. Και δικαίωμα έχει όχι μόνο να κατεβαίνει, έχει και δικαίωμα να ανεβαίνει, να ανεβοκατεβαίνει και έχει, ναι, και έχει και δικαίωμα να σχολιάζει επαόριστον και πρώτων και τελευταίων και απεριόριστων βαθμών. Και εγώ αντιστοίχως και συμμετρικώς έχω το δικαίωμα να σχολιάζω τα σχόλια του κυρίου Προέδρου της γνωστής ως άνω, είπαμε, ΠΑΕ. Εκείνο που δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν οι οπαδοί, οι θαυμαστές του Προέδρου αυτού, είναι να απειλούν τη ζωή μου. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα και η υποχρέωση του κράτους είναι να τους κυνηγήσει. Η κυρία εισαγγελέας του Ωρίου Πάγου μου είπε ότι τελώ υπό την προστασία της δικαιοσύνης. Μετά αμέσως πήγα με τον δικηγόρο μου στην ΓΑΔΑ, δηλαδή στην Γενική Ασφάλεια της αστυνομίας όλης της Ελλάδας, και ο αρχηγός, με επίσης μεριμνώντας και με σεβασμό, μου είπε ότι τελώ υπό την προστασία της αστυνομίας της ελληνικής. Να πω γιατί... όμως κάτι, κύριε Ζουράρη, αυτό μπορεί να μην αφορά τους ίδιους, δηλαδή κάποιος θερμόαιμος οπαδός, έτσι, είναι έτσι, και να μην έχει καμία σχέση ο επικεφαλής, οποιοσδήποτε. Εγώ έκανα... Έτσι, δεν μπορεί να ελέγξουμε όλο τον κόσμο το πώς σκέφτεται, για να είμαστε δίκαιοι. Πρώτον, δηλαδή, μπορούμε λέω να ελέγξουμε όλο τον κόσμο, όχι πώς σκέφτεται, πώς απειλεί, όχι πώς σκέφτεται. Γιατί και άλλοι κατήγγυλαν απειλές για τη ζωή τους, όχι μόνο εσείς. Όπως παλή νομικών, είναι ολοφάνερο ότι όταν απειλούνται... Όταν και άλλοι δήμαρχοι, υποψήφοι δήμαρχοι. Όταν εκφέρονται απειλές εναντίον της ζωής μου. Μετά από τα σχόλια που έκανα σε έναν πρόεδρο ποδοσφαιρικής αθλοπαιδιάς και εξοργισμένοι και έξαλλοι οπαδοί, οι οποίοι ομνίουν πίστη στον αρχηγό, απειλούν τη ζωή μου, διαμορφώνεται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ως άνω Προέδρου και των μενωμένων οπαδών του, και τελώ απολύτως εν δικαίω να ισχυρίζομαι ότι η απειλή κατά της ζωής μου, στην απειλή κατά της ζωής μου ενέχεται και ο θαυμασμός τον οποίον δείχνουν και η πίστη που δείχνουν οι οπαδοί ως προς τον δίκιο. Αυτό πρόεδρος. Δεν αφορά μόνο αυτός είναι λόγος, με συγχωρείτε, είναι λόγος εξοδίκου. Απλώς πρέπει να μπορεί και να αποδειχθεί. Είναι λόγος εξοδίκου αυτός, γιατί στείλατε και εξώδικο. Αν είναι λόγος εξοδίκου. Εντελώς. Από ό,τι πληροφορήθηκα, στείλατε και εξώδικο. Δύο εξωδίκους. Στον κύριο Μαρινάκη. Όχι δύο στον κύριο Μαρινάκη. Αλλά μία στον κύριο Μαρινάκη και μία στον κύριο Μόραλη. Ο οποίος
Τι ήταν εκεί. Α, γιατί ήταν υποψήφιο πρόεδρο και επειδή ο. Υποψήφιο δήμαρχο και εξελέγει. Δήμαρχο Πειραιά. Και επειδή ο κύριο Μαρινέξ ενεφανίστη στην γιγαντοοθόνη και ως δημοτικός σύμβουλος τελών υπό την καθοδήγηση του υποψίου τότε δημάρχου του. Και επομένως, και επειδή ο κύριος Μόραλης νομίζω είναι διευθυντής του Ολυμπιακού, άρα και αυτός ενέχεται κατά την άποψη των διακεκριμένων νομικών στους οποίους ανήκω και εγώ, πρώην διακεκριμένος. Πήρατε απάντηση από το εξώδικο. Η απάντηση από τους ενεχομένους απάντηση δεν πήρα, αλλά συνεχίζει και η αστυνομία η ελληνική και η εισαγγελία, η οποία διέταξε η εισαγγελία του Αερίου Πάγου, ξέχασα να σας πω ότι την προτεραίαν πριν εμφανιστώ εγώ στην εισαγγελία του Αερίου Πάγου, είχε δώσει με την διαδικασία του κατεπήγοντος παραγγελία στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών να διερεύνηση. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα εκλογικά που συνδέονται με τα ποδοσφαιρικά. Επειδή έγινε αναφορά στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Σαρή, για το θέμα της υποψηφιότητάς του με το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι εκτός από την εφημερίδα Αλήθεια της Χίου και η εφημερίδα Live Sport, στις 23 Μαΐου ανέφερε την πληροφορία ότι προτάθηκε στον κύριο Σαρή να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος το αρνήθηκε. Νομίζω ότι οφείλουμε αυτή τη διευκρίνηση και νομίζω ότι η κυρία Βλονίτου δεν είναι κακό. Να προτείνει το κόμμα σας. Όχι. Υπάρχει μια ποιοτική διάσταση εδώ, κύριε Θωμαίδη. Υπάρχει μια ποιοτική διάσταση. Εφόσον προτείνεις ένα τέτοιο υποψήφιο, σημαίνει ότι υιοθετείς τα έργα και τις ημέρες του. Άρα υιοθετείς το σύνολο της προσωπικότητάς του. Να σε εκπροσωπήσει. Είναι μια φήμη. Και ο κύριος Σαρής το αρνήθηκε. Δεν είναι φήμη, κυρία Βλονίτου. Το γράψαν οι εφημερίδες. Α, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολλές φήμες για τον εαυτό μου στις εφημερίδες. Εσείς ήσασταν μία διάσημη κολυμπήτρια και οι φήμες είχαν πραγματική υπόσταση. Και ο κύριος Σαρής είναι ένας διάσημος πρόεδρος. Ο κύριος Σαρής είναι εκτεθειμένος σε πάρα πολλές περιπτώσεις και προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Σαρή. Δεν το γνωρίζω, ο ίδιος το αρνήθηκε. Πάντως, και η εφημερίδα μπορεί να γράψει ότι θέλει ανάλογα. Η εφημερίδα γράφει ότι αρνήθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει ότι διαψεύδει την πληροφορία. Νομίζω ότι πρέπει να το επιβεβαιώσω σε επόμενη εκπομπή. Έχει δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες και δεν έχει διαψεύσει την πληροφορία ο κύριος Σαρής. Και πιθανόν να μην γνωρίζετε ότι ο κύριος Σαρής διώκεται ως ύποπτος για τους θυμμένους πίνακες διαιτησίας και κακουργηματικά για την κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή που αφορά μια υπόθεση 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι δεν ψάχνει να βάλει μόνο κομματικούς υποψήφιους. Κοιτάζει γύρω, θέλει άτομα μέσα από την κοινωνία. Έχει και τα ψάχνει όμως. Κάποιες εμπλοκές με τη δικαιοσύνη. Πρέπει να διερευνά, φαντάζομαι, και τις εμπλοκές του με τη δικαιοσύνη. Ποιο είπατε? Τις εμπλοκές, λέω, των ατόμων που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια με τη δικαιοσύνη. Μα δεν το ξέρω αν είναι αλήθεια. Θα το ψάξω και θα σας πω. Αν είναι πρόταση. Ναι, έτσι. Δεν το ξέρω. Δεν την έχει διαψεύσει. Προσέξτε, μισό λεπτό. Κάποιος κάνει μία πρόταση. Πολλοί κάνουμε προτάσεις να είναι αυτός ευρωβουλευτής. Από εκεί και πέρα, κάποια επιτροπή το ψάχνει. Υπάρχει μια διεργασία μέχρι να φτάσει να γίνει ένας υποψήφιος. Για να γίνει η πρόταση, κυρία Βλονίτη. Έτσι, για να ξέρουμε, να μην αφήνουμε υπονοούμενα. Για να γίνει μια πρόταση, έχει ψαχθεί το παρελθόν του ανθρώπου και μετά γίνεται η πρόταση. Είδατε το μοιραίο σας λάθος στη Δυτική Μακεδονία με τον κύριο Καρυπίδη. Μην μιλάτε πάνω μου, δεν ξέρετε τις διαδικασίες μας. Εσείς φτάνετε όταν φτάσει στην Επιτροπή. Εάν τον ανακοινώσει μετά σας βγει ο κύριος Καρυπίδης Περιφερειάρχης. Τώρα εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό. Τι εντάξει, πώς δεν είναι εντάξει, δεν κάνετε να ακούτε. Δεν έχετε μάθει να ακούτε. Είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε τι έγινε με τον κύριο Καρυπίδη στη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Τον βάλατε τον άνθρωπο, ξαφνικά του τραβήξατε το χαλί. Φαίνεται δεν το ψάξανε εκεί καλά. Και τώρα πανηγυρίζετε ότι κερδίσατε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Έγινε ένα σοβαρευτούμε λάθος. Λίγο, κυρία Βλονίτου. Εμείς λοιπόν το διορθώσαμε. Εσείς λοιπόν, λίγο. Εσείς από τη Νέα Δημοκρατία βάζετε δύο υποψηφίου. Έχετε έναν επίσημο υποψήφιο. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Και έναν ανεπίσημο. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Στην Στερεάς Ελλάδας το ίδιο. Ρωτώ. Στον Πειραιά το ίδιο. Έτσι, ρωτώ, για να πούμε, στην Αθήνα ρωτώ, βάζετε κάποιον υποψήφιο και τον αδειάζετε. Τον περιφερειάρχη σας, τον περιφερειάρχη σας, ο αξιόλογος ευρωβουλευτής, έτσι τον παίρνετε και δεν τον στηρίζετε. Το ομολογεί και ο ίδιος. Μα τι είμαι λοιπόν, εγώ, γιατί τα λέτε σε μένα. Εγώ ρωτώ δημοσιογράφος είμαι. Λέω, δεν είμαι σαν δημοσιογράφος, επειδή ξέρω ότι πρόσκειστε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ και σας είμαι Ευρωπαίος πολιτικός. Πρόσκειμε ευρωπαϊκά στο κέντρο. Προτείνουμε κάποιους υποψηφίους και όταν υπάρχει κάποιο λάθος, το αναγνωρίζουμε. Το ζήτημα, και το ζήτημα ξέρετε τι είναι. Με δύο λόγια. Για να το λύσουμε, κύριε Μαργαρίτη, επειδή τώρα στέλνει μήνυμα στο κινητό μου ιδιαίτερα αξιόπιστο συνάδελφο στο ρεπορτάζ τη ΕΠΟ. Και οφείλω να τον πιστέψω, η πρόταση έγινε στον κύριο Σαρή να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαρής θέλει να εξαντλήσει την τετραετία του στην ΕΠΟ, όπως είπε, και αρνήθηκε την πρόταση. Αυτή είναι η πληροφορία που μου δίνουν. Και να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Ωραία, εγώ θα σταθώ τότε και στο άλλο. Επειδή αναφέρατε τη δικαιοσύνη. Κάποιος είναι ένοχος και εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά το σύνταγμά μας έτσι λέει. Έτσι, μέχρι να αποδειχθεί και να γίνει η δίκη και να τελεσυδικήσει. Ο νόμος λέγεται με παραπεμπτικό κακουργηματικό βούλευμα εκπίπτει στο αξιώματος. Εσείς, κυρία Βλονίτου, εδώ, σε παλαιότερες εκπομπές, είχατε στυλιτεύσει τη στάση του Προέδρου της ΕΠΟ. Εσείς η ίδια. Τώρα ξαφνικά τα ξεχάσατε όλα. Τι θέλετε, πες μου τι θέλετε. Είναι δυνατόν. Τι ξέχασα, δεν καταλαβαίνω είναι τι δυνατόν. Λέτε. Γιατί αφήνετε. Και από εκεί και πέρα, εγώ να σας πω και κάτι. Όχι, φεύγω όχι, από γίνεται αυτό πιο το θέμα. Σαφής. Δεν μου αρέσει η ασάφεια. Δεν έχει αν σας αρέσει να πλέετε σε νερά έτσι θολά, εγώ δεν το κάνω. Καθόλου νερά θολά. Ναι. Εγώ λέω ότι είπατε σε εκπομπές που ήμουν και εγώ παρόν. Όχι, γιατί έχουμε ποτάμι χυμάρους τώρα γύρω, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, εγώ χαίρομαι που άνθρωποι του αθλητισμού και ο κύριος Μπέος και ο κύριος Μόραλης και άλλοι έχουν εμπλακεί και έχουν κατακτήσει δημαρχιακούς στόχους. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο κόσμος από την απέχθεια που έχει στο πολιτικό σύστημα το οποίο έχει χρεοκοπήσει και το οποίο δεν δίνει λύσεις, ψάχνει απεγνωσμένα νέα πρόσωπα. Καλή ώρα και το ποτάμι του Σταύρου του Θεοδωράκη το για σύστημα, να εκφραστεί. Ναι, συμφωνώ ότι το πολιτικό σύστημα έχει χρεοκοπήσει αυτόν που μας κυβέρνησαν τη χώρα τόσα χρόνια, του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι νέα βουλευτής και δεν θα με τσουβαλιάζετε με αυτούς που κυβέρνησαν τη χώρα γιατί τόσα χρόνια. Σας αρέσει αυτό για να αραιώνετε τις συνέπειες. Ίσα-ίσα, χθες το βράδυ των εκλογών. Που φέρατε τη χώρα χθες το βράδυ των εκλογών. Έκανα μία τοποθέτηση χθες το βράδυ των εκλογών και είπα το εξής. Ότι αν αφήναν τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον οποίο εγώ το συμπαθώ και τον εκτιμώ, να απαλλαγεί από τα βαρύδια που έχει δίπλα του, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε εκτοξευθεί. Ποια είναι τα βαρύδια? Δεν θέλει να ακούει ο Έλληνας. Ποια είναι τα βαρύδια, το 27% του πληθυσμού? Τα βαρύδια. Ψάξτε τα εσείς μέσα στο κόμμα σας. Ποια είναι τα βαρύδια? Ότι είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό. Ότι είμαστε την πορεία του Αλέξη του Τσίπρα. Ο οποίος είναι νέος, σύγχρονος πολιτικός. Απλώς να πω, ο κύριος Μαργαρίτης δεν του αρέσει να ακούει. Έχει βάλει την κασέτα και με την κασέτα μιλάει. Εγώ δεν είμαι ούτε παιδί κανενός κομματικού σωλήνα, ούτε μιλάω με κασέτα. Αυτά που νιώθω και σκέφτομαι σαν πολίτης πρώτα. Αυτή την ποδοσφαιρική εμπλοκή εσείς, κυρία Αυλονίτου, πώς την είδατε? Ξέρετε, υπήρξε και μια συζήτηση για την κυρία Δούρου τώρα που κατέκτησε την περιφέρεια έναντι του κυρίου Σγουρού, ότι κάποιες ομάδες όπως η ΑΕΚ, που είναι και η ομάδα σας κιόλας από όσο ξέρω, δεν θα πάρουν τα χρήματα που είχε υποσχεθεί ο απερχόμενος Περιφερειάρχης. Υπήρξε ανησυχία για το γήπεδο της Φιλαδέλφειας, διότι εξελέγει όχι ο κύριος Γιωργαμλής, λοιπόν, αλλά ο κύριος Βασιλόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να διαβεβαιώσω τους φιλάθλους και τον κόσμο της ΑΕΚ, αυτήν την ιστορική ομάδα, ότι η θέση μας είναι, και θα αύριο που μπαίνει και τροπολογία στη Βουλή θα το υπερασπιστούμε, ότι η θέση μας είναι ότι το γήπεδο της ΑΕΚ να γίνει, όπως όχι μόνο για την ΑΕΚ, και όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν το γήπεδό τους, πρέπει να το έχει για μένα, μέσα στην πόλη που είναι και όχι να πηγαίνει κάπου αλλού, έτσι. Αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί για μας. Υπάρχουν κάποιοι όροι. Και ο πρώτος όρος είναι να εξασφαλιστεί ο ερασιτέχνης. Έτσι. Η ερασιτεχνική ΑΕΚ. Γιατί θυμόμαστε πολύ καλά, για μένα που είμαι αθλήτρια,
όταν ο Ολυμπιακός πήρε το στάδιο Καραϊσκάκη, όλοι οι άνθρωποι του Στίβου, έτσι που κάναν προπόνηση, που θεωρούσαν ότι θα έχουν κάποιον άλλο χώρο να προπονηθούν, υποσχέθηκαν ότι θα τους φτιάξουν έναν άλλο χώρο. Αυτός ο χώρος θα θεωρηθεί. Άρα, με συγχωρείτε τώρα. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό για να τελειώσουμε. Θέλω να κάνω ευθέως το ερώτημα. Ευθέως. Τα 20 που έταξε ο Σγουρός θα τα δώσει η Δούρου? Το γήπεδο της ΑΕΚ θα φτιαχτεί. Ό,τι θα έχει μπει στο λογαριασμό θα τα δώσει. Θα τα δώσει. Λοιπόν, είστε μισό λεπτό, τρεις ώρες. Επιγραμματικά με τίτλους. Σας παρακαλώ. Το ρωτάω, μήπως είναι επιγραμματικά. Σας παρακαλώ. Μήπως άνοιξε το φουγί και μοιράζει λεφτά. Είστε από άλλη ιδεολογική θέση και το αντιλαμβάνομαι. Δεν είμαι από άλλη ιδεολογική θέση και το μαϊδί. Ρωτώ. Είναι περιφερειάρχης η κυρία Βλονίτου. Να εφαρμοστεί νομοθεσία όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και τις επεκτάσεις μέσα στο άλσος. Ό,τι λέει η νομοθεσία και το εμείς ζητάμε, επειδή θα μπορεί να υπάρχει όποτε γίνεται αγώνας εκεί ποδοσφαίρου κυκλοφοριακό πρόβλημα, η γραμμή 4 όταν θα γίνει, έτσι να πάει στάση του μετρό στο γήπεδο της ΑΕΚ. Να εξασφαλιστούν αυτοί οι όροι. Το οποίο θα είναι καλό και για την πόλη να πάει το μετρό, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί να πηγαίνει, ας πούμε, περνά από Γαλάτσι, να πηγαίνει περισσό. Να φτάσει και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα ήθελα να ακούσω ένα λεπτό. Εφόσον γίνουν αυτά και τελειώνω, κύριε Θωμαίδη, το γήπεδο τη ΑΕΚ, όποιο λέει οτιδήποτε άλλο είναι ψέματα, το γήπεδο τη ΑΕΚ θα γίνει και δεν πρόκειται εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ να βάλουμε κανένα εμπόδιο, εφόσον αυτοί οι τρεις όροι υπάρχουν μέσα, να βάλουμε κανένα εμπόδιο και, πάνω σε αυτή την κατασκευή του. Ένα σχόλιο από τον κύριο Αμυρίδη για την ποδοσφαιρική εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα στις εκλογές. Νομίζω ότι οι πολίτες αποφασίζουν ποιον θα επιλέξουν. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που εμπλέκονται στα πολιτικά και στην πολιτική, πρέπει να μάθουν να δέχονται και την αντίστοιχη κριτική. Αλλά το αξίζει πρόεδρο σε μια ομάδα. Καλά, και ως πρόεδρος ομάδας δέχεσαι κριτική. Είναι κοινωνικό. Ναι. Κοινωνική διάσταση. Εδώ μπαίνει στην πολιτική διάσταση. Διαχειρίζεται πλέον χρήμα του ελληνικού δημοσίου, των ελληνικών πολιτών, που σου εμπιστεύονται μια θέση. Άρα εδώ τα πράγματα και οι όροι είναι πολύ διαφορετικοί. Υπάρχει μια έννοια ασυμβιβάστου, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον, δεν λειτουργείς πλέον δίκην προέδρου μιας ομάδας, ούτε μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι αποφασίζουν και διατάζουν. Υπάρχουν κανόνες και υπάρχει μια απολογία κάθε χρόνο στους πολίτες. Προβλέπεται από τον νόμο να απολογηθείς. Άρα και κάθε κριτική που ακόμη δεν μπορεί να γίνει, τώρα εκλέχτηκαν, τώρα έχουν 4 συγχαρητήρια. Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα θα τους δοθεί ένας χρόνος, αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον δεν είναι στο απειρόβλητο. Και ότι μπορεί να λειτουργεί, όπως είπε και ο Ζουράης, να απειλείται για οποιονδήποτε λόγο γίνεται η κριτική. Φαντάζεστε για κάθε δήμαρχο να κάνει κάποιος κριτική αντίπαλος και να του απειλούν, επειδή ο δήμαρχος αυτός τυχαίνει να είναι και πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ΠΑΕ. Δεν γίνεται. Άρα αλλάζουν οι όροι για όλους αυτούς που εμπλέκονται στην πολιτική, ζήτησαν την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα πρέπει να τιμήσουν αυτό ακριβώς που ζήτησαν και αυτό που τους εμπιστεύθηκε. Εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Είναι πολύ σοβαρό θέμα να είσαι δήμαρχος μιας πόλης. Γιατί είσαι το βασικό κύτταρο της δημοκρατίας, γιατί είσαι ο πιο κοντά στον πολίτη, γιατί σήμερα ειδικά θα πρέπει να δεις τις κοινωνικές ανάγκες, σήμερα πρέπει να ενώσεις τους πολίτες, όχι να τους χωρίσεις, και αυτό ακριβώς είναι ο δήμαρχος. Αν δεν αντιλαμβάνεται κάποιος για ποιο λόγο γίνεται δήμαρχος και δεν είναι για την πόλη, αλλά γίνεται δήμαρχος. Υπήρξατε 12 χρόνια δήμαρχος Κατερίνης. Είναι διαφορετικό να είσαι δήμαρχος Κατερίνης και διαφορετικό, για παράδειγμα, να είσαι δήμαρχος Βόλου. Όπου υπάρχουν δύο ομάδες, υπάρχουν συγκεκριμένες αντιπαλότητες. Ο κ. Πάτσης καταλαβαίνει τι λέω. Υπάρχει η Νέα Ιωνία, υπάρχει και ο Βόλος. Και αυτό νομίζω ότι αναδείχθηκε και εκλογικά. Δηλαδή, εγώ, για παράδειγμα, είδα ότι ο κ. Μπέος στη Νέα Ιωνία πήρε κάτω από 40%, παρότι εξελέγει, και σε άλλες περιοχές πήρε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Μια παρατήρηση μόνο πριν από τον κ. Πάτση. Υπήρχαν δήμαρχοι που την πρώτη Κυριακή έχουν 48,5%. Και χάσανε από τον υποψήφιο τον άλλο που είχε 21,5%. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αυτός που είχε το 21, το 80 δεν τον είχε εμπιστευτεί. Το 80 θα το βάλει απέναντι. Τι εννοείται δηλαδή? Όχι, όχι, εγώ βάζω προσέξτε, μια ιδιαιτερότητα της ίδιας της πόλης. Κατεβαίνεις σε έναν καλλικρατικό δήμο που ένωσε δύο μεγάλους δήμους, όπως είναι η Ιωνία και όπως είναι και ο Βόλος. Δεν είναι πλέον ανταγωνιστικό, είναι ένας ενιαίος πόλος αυτοδιοικητικός. Και μπορεί να μεταφέρει χρήματα από τη μια περιοχή στην άλλη για να ισορροπήσει την ποιότητα ζωής και στις δύο πλευρές. Ναι, αλλά αν δεν έχει γήπεδο Ιωνίκη Βόλου, πρέπει να γίνει άσχητα. Ναι, να ναι, παίζει ρόλο όμως και πώς σκέφτεται ο καθένας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Μπέος, εγώ τον είδα
σε μια μετεκλογική ομιλία να λέει η κουλτούρα μου είναι Παντελίδης Πάολα Καράς και όχι Νταλάρας, Χιμούλης, Φασουλής. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν πρόσεξα αυτό. Εγώ πρόσεξα, νομίζω ότι άκουσα ότι θα καταργήσει τα δημοτικά τέλη που είναι η πιο αρχαία αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης ανταποδοτική. Αυτό νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι είπε έτσι ακριβώς, αλλά κάτι αυτό άκουσα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να εκφραστεί κάπως έτσι. Εντάξει. Μπροστά είναι ο δρόμος. Μπορεί να μην μπόρεσε κώδικας, να εκφραστεί ο άνθρωπος. Έτσι. Ναι. Εδώ πλέον δεν απολογίζει την ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ? Από την ΕΠΟ δεν είναι ΕΠΟ πλέον. Εκεί που είναι ισοβίω αποκλεισμένο από την ΕΠΟ, ο κύριο Μπέο. Γενικό για του προσωπικού παράγοντε. Καταρχήν, το να εκλεγεί δήμαρχο είσαι άξιο συγχαρητηρίων. Και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και είναι και μια ικανότητα το να μπορέσει να πείσει έναν κόσμο ολόκληρο να σε ψηφίσει και να σε υποστηρίξει. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι του άρχοντα, είναι των αρχομένων. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η ποδοσφαιροποίηση τη πολιτική προαιωνίζει ένα καλό μέλλον για τους ίδιους και για τον τόπο τους. Θα φανεί. Μένα προσωπικά δεν με απασχολεί από την πολιτική του διάσταση, διότι δεν είμαι δημότης Βόλου, σε καμία περίπτωση. Βεβαίως είχα πάρει θέση λόγω της ιδιαιτερότητας, διότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ότι υπήρξε ο παράγοντας του Ολυμπιακού Βόλου δεν είναι κακό. Όμως ότι μέχρι και σήμερα, μέχρι το τέλος, εγώ το προσεκάλεσα, αν ήθελε να δείξει ότι πραγματικά θέλει να είναι ομπρέλα για όλη την πόλη, να έρθει και στη Νίκη. Να δείξει ότι πραγματικά κοιτάζει όλο τον αθλητισμό όλης της περιφέρειας. Επέλεξε λοιπόν να υποστηρίξει αυτό το οποίο υποστήριζε ποδοσφαιρικά. Ο κόσμος το αποδέχτηκε. Αυτό θέλει, ως αν θέλετε, την επόμενη μέρα. Αυτό πρέπει να προβληματίσει όχι εμένα. Εμένα μου είναι παντελώς αδιάφορο. Πρέπει να προβληματίσει τον κύριο Αμυρίδη, την κυρία Βλονίτου. Είναι ξεφτύλα για αυτούς, δεν είναι για μένα. Όταν λοιπόν ποδοσφοροποιείται η πολιτική, διότι μας έκανε ο κύριος Αμυρίδης εδώ πέρα, μας έκανε ένα λογίδριο, τι εστί δήμαρχος. Άρες μάρες κουκουνάρες. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι έρχονται χωρίς να έχουν ένα πολιτικό βιογραφικό, γιατί κοιτάξτε, πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ένα βιογραφικό πολιτικό, σας λέω πάνω απ' όλα, και καταλαμβάνουν εξουσίες. Μέσα από διαδικασίες θυμικού, ξέρετε. Ναι. Γιατί λειτουργήσε το θυμικό πάρα πολύ σε αυτές τις εκλογές και στα εκλογικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Προφανώς. Και ξαφνικά καταλαμβάνουν κομμάτια της εξουσίας. Αυτό πρέπει να προβληματίσει λοιπόν τις πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων, όπου απέτυχαν, όχι μόνο αυτό, απέτυχαν να πείσουν η αριστερά, ας πούμε, στο Βόλο. Έτσι. Η οποία έχει μια παράδοση μαγνησία στην αριστερά. Καταποντίστηκε. Καταποντίστηκε από τον κύριο Μπέο. Εσείς μάλιστα καλέσατε τους οπαδούς σας να ψηφίσουν τον κύριο Πατσιαντάτο. Εγώ έκανα επίσημη τοποθέτηση και αιτιολόγησα κιόλας, γιατί ξέρετε δεν είναι το θέμα, δεν είναι παιχνίδι. Υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εγώ δεν είμαι ένας παράγοντας ποδοσφαιρικός και έχω μια συγκεκριμένη ιδιότητα και με την ιδιότητά μου αυτή, προασπιζόμενος τα επιχειρηματικά μου συμφέροντα, είπα για ποιο λόγο πρέπει να πάμε με τον κύριο Πατσιαντά και όχι με τον κύριο Μπέο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι δικό μου, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος δεν μπορεί να επιχαίρει. Δεν μπορεί να επιχαίρει και να λέει. Όταν σε ένα. Κυβέρνηση είμαστε ακόμα. Πάμε να κυβερνήσουμε. Δεν μπορείτε. Ακούστε κάτι. Είναι ωραίο να κουκουλώνουμε. Άμα θέλουμε να κουκουλώνουμε κάποια πράγματα, είναι ωραίο. Είναι μια παραδοσιακή περιοχή και γενικά η Θεσσαλία. Έτσι, αριστερή. Φταίει δηλαδή που ο κόσμος επέλεξε τον κύριο Μπέο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Φταίει ότι δεν μπόρεσε να πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, να επιλεγεί. Θα σας πω κάτι. Το λόγο δικός μου προσωπικού. Προσωπικό του κυρία Βλονίτου. Κυρία Βλονίτου, προσωπικό. Για το Άρης Μάρες Κουκουνάρες προφανώς. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας επιστρέφω αυτό ακριβώς που είπατε, ότι εσείς λέτε Άρες Μάρες Κουκουνάρες και όταν οι πολίτες αποφασίζουν δεν είναι Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Αυτοί που χάρηκαν, αυτοί που χαίρονται όταν εκλέγονται. Χαίρομαι που το καταλαβαίνω. Μας έκανες τώρα μια ανάλυση του τι σημαίνει δήμαρχο τώρα. Προφανώς. Εγώ έκανα μια ανάλυση Άρες Μάρες Κουκουνάρες που δεν αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Σε μένα το λες αυτό. Μα εσύ μου το πες τώρα. Εσύ μου λες ότι ο Άρες Μάρες Κουκουνάρες δεν το έχει πει κανείς μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον όταν αναφέρω για δήμαρχο δεν επιτρέπουν σε κανένα να παρατηρήσει τον δήμαρχο. Σχήμα λόγου ήταν. Δεν σου πω όπως είναι ο πρόεδρος μιας ΠΑΕ. Χαλάρης και το ξέρεις καλύτερα. Άλλο σου είπα και μου θυμώνεις τώρα. Ωραία, τότε να το ανακαλέσεις. Άλλο σου είπα. Σου είπα ότι μας έκανε μια γενική τοποθέτηση. Γενική τοποθέτηση. Οφείλετε να ομολογήσετε και ο κύριος Ζουράρης, θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του πάνω σε αυτό, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παίξει ρόλο στο εξής. Ότι όποιος και να βγει, ή ο Α ή ο Β, δεν παίζει κανένα ρόλο. Και αυτό το
πράγμα, αν θέλετε, βοηθάει και στην αποχή. Γιατί ο πολίτης νιώθει ότι δεν χρειάζεται να πάει, γιατί όποτε και να πάει να ψηφίσει, ας πούμε, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα για αυτόν. Άρα δεν παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα, οπότε τι πειράζει αν στείλω κάποιον star, κάποιον δεν ξέρω τι. Αυτό λοιπόν είναι μια κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί και έχουν βοηθήσει, κύριε Θωμαίδη, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι σε αυτό. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποχή που υπάρχει για τις ευρωεκλογές. Έχει καλλιεργηθεί αυτό γιατί ο πολίτης νιώθει ότι δεν. Και να πάει να ψηφίσει, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Τη ηλικία συμμετείχει το 27%. Είναι τρομερό. Και ο κύριος Ζουράρης. Όχι, πολύ μεγάλη συμμετοχή ήταν αυτή τη φορά. Να μας πει τη γνώμη σας. Καταρχήν, ο κύριος Ζουράρης είναι από τους πρώτους που μίλησαν για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και για την πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Έτσι. Το έχετε γράψει πριν από 30-35 χρόνια. 30-40 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι ο πλέον αρμόδιος. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Θωμαίδη. Ένα λεπτό, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Ζουράρη, κύριε Παραδείγματος. Α, συγγνώμη, δεν είναι, συγγνώμη. Αν τον θέλετε τόσο πολύ, θα σας τον δώσω. Όχι, μετά τον κύριο Ζουράρη. Ναι, κύριε Ζουράρη. Δεν υπάρχει ούτε απάντηση, ούτε λύση σε αυτό. Έχει ένα. Πρώτα-πρώτα, πάντοτε, από τότε που έχουμε μια σχέση με την πολιτική, είτε ήταν με τα εκλογικά συστήματα, είτε ήταν άλλου τύπου κοινοτικά ή. Ξέρω κι εγώ, ιεραρχικός με ένα βασιλιά, με έναν φεουδάρχη. Το ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής επιρροής, πάντοτε υπήρχαν. Δηλαδή, αν ήσουν όμορφος τότε, αν ας πούμε κρατούσε καλά το σπαθί, αν είχε ευρωτήν, η ρητορική στην αρχαία Ελλάδα ήταν το κατεξοχήν στοιχείο της πολιτικής ισχύως, τότε ίσως για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ισχυρότερο και από το χρήμα. Και ισχυρότερο και από το, ας πούμε, από το συγγενικό σχήμα, γιατί στην υποδειγματική εκείνη αρχαία ελληνική δημοκρατία είχε σπάσει αρκετά ο δεσμός ο συγγενικός, δεν λειτουργούσε τόσο πολύ το χρήμα και ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική η ευγλωτία. Τον αυτό θα ωραία. Πει, είναι καλό για τον πολιτικό, ας πούμε. Αυτό το βέβαια. Θέμα είναι να μην λακίζει εκεί. Τώρα αυτά τα μέσα μαζί με μια γενική διάχυση της παιδείας η οποία είναι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και τα δυτικά σε κακό επίπεδο και την πολυπλοκότητα που δημιουργούν τα μεγάλα σύνολα κοινωνίες των 300 εκατομμυρίων κατοίκων, των 11 εκατομμυρίων κατοίκων σε εμάς, αυτά είναι τεράστια σύνολα. Το 11 εκατομμύρια κάτοικοι, ας πούμε. Ασχέτως αν είμαστε κουτσουλιά στον πλανήτη. Άρα αυτό δημιουργεί ένα τμήμα, ένα μεγάλο τμήμα λαού, το οποίο έχει χαμηλά κριτήρια σε σχέση με την εκτίμηση των προσώπων για την άσκηση πολιτικής και αυτά τα χαμηλά κριτήρια... Διαμορφώνονται όμως από την παιδεία, από όλα αυτά. Δεν διαμορφώνονται ποτέ από την παιδεία. Το έχει πει και ο Πλάτων δυστυχώς και το έχει πει ότι... Την αρετή, η αρετή δεν είναι διδακτών, λέει. Και λέει καλά, ούτε από την παιδεία. Και ενώ βεβαίως, όχι ο Πλάτωνος, και ο Φούφουτος, όλοι επιμένουμε ότι η παιδεία είναι το μόνο όπλο. Ο ίδιος ο Πλάτωνος βεβαίως, και έχει απόλυτο δίκιο, αναγνωρίζει ότι παρόλη την παιδεία δεν είναι διδακτή η αρετή. Και πέφτει τον ουρανό όλη περίπου. Η αποδοτική πάντως είναι η παραπαιδεία. Εντάξει, άρα, περάσαμε σε άλλο θέμα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Ζουράρη. Δηλαδή, τι λέτε. Η χειραγώγηση μπορεί να γίνει, βέβαια. Ναι. Ένα λεπτό, κύριε Ζουράρη, πέραν τη χειραγώγηση. Τι λέτε, ότι υπάρχει χαμηλό κριτήριο από το λαό, με το λαό τα βάζετε. Εγώ το καταλάβω. Εγώ, άκου να σου πω, εγώ τον σέβομαι πάντοτε τον λαό, διότι δεν έχουμε καμία άλλη αναφορά πέραν του λαού. Αλλά ότι ο λαός μπορεί να είναι χάλια, αυτό είναι απολύτως αναμφισβήτητο. Αλλά είναι ιερός ταυτοχρόνως ως χάλια λαός. Ακόμα και έτσι. Βεβαίως. Διότι ό,τι εκφεύγει του κύρους που αποδίδεται από τον λαό προς τα νόμιμα όργανα, αυτό είναι τυραννία, αυτό είναι δικτατορία, αυτό είναι ολοκληρωτισμός. Επομένως, ας πούμε, θυμάστε ότι είχε πει ο Τσόρτσιλ, τη μαλακία που λένε οι δυτικοί γενικώς, μέχρι εκεί φτάνουν, ότι η δημοκρατία, λέει, είναι χάλια ως πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα, η δημοκρατία. Όταν είσαι Έλληνα τραγικός, ξέρεις πολύ καλά ότι
Η δημοκρατία είναι χάλια, αλλά και θα σου πω γιατί. Αλλά είναι, δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα από όλα τα άλλα. Είναι το μόνο πολίτευμα. Τα άλλα, λέει η κλασική ελληνική παράδοση, είναι μη πολιτεύματα. Η ολιγαρχία, η βασιλεία, η ολιγαρχία είναι μη πολιτεύματα. Το μόνο είναι το χάλια. Και μια φορά, ας πούμε, να σου πω γιατί είναι χάλια. Μια φορά με ρωτάει η κόρη μου η Ιωκάστη, μόλις είχε γίνει και 18 χρονών, και αποφάσισε να έχει κύρος πολιτικών. Και λέει, δεν μου λες μπαμπά, να μου εξηγήσεις τι είναι η δημοκρατία. Λέω, παιδί μου, δεν μπορεί να σου, μα είναι, δεν μπορεί να σου εξηγήσω τι είναι η δημοκρατία. Δεν εξηγείται η δημοκρατία, είναι ένα ένιγμα φοβερό. Ο Εσχύλος δεν μπορεί να το εξηγήσει, ο Θουκυδίδης δεν μπορεί να σου το εξηγήσει. Είναι ένα ένιγμα η δημοκρατία. Λέω, όχι, γιατί είναι και η δουλειά σου, αυτά διδάσκεις. Λέω, ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται. Λέω, τέλος πάντων, άντε. Σιγά σιγά και έρχεται και λέω. Ωραία, τα σωστά είναι η σιγουριά να έχεις εσύ ισολόγο με μένα, να είναι, υπάρχει κάποια δικαιοσύνη, όλα αυτά σωστά είναι και υπάρχουν. Αλλά να σου πω ποιο είναι η ουσία της δημοκρατίας. Εσύ η κόρη μου η Ιωκάστη, λέω, είσαι 18 χρόνια τώρα και ξαφνικά είσαι 18 χρόνια και απέκτησες μία ψήφο. Μία ψήφο, ένα κεφάλι η Ιωκάστη και μία ψήφο κι εγώ. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι φρικαλέον επάγγελο. Είναι δυνατόν, βρε ζωντόβολο, λέω, βρε κόρη μου μονάκριβη και αγαπημένη, είναι δυνατόν το κεφάλι σου να είναι ίσο με το δικό μου? Και όμως είναι. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην τηλεοπτική δίκη. Σε αρκετές περιπτώσεις νομίζω ότι η συζήτηση για το εκλογικό θέμα μπήκε σε έναν δρόμο σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με το ποδόσφαιρο και γενικότερα με τον αθλητισμό. Εκείνο που μπορούμε εμείς να πούμε ότι είναι ότι το ποδόσφαιρο άθελά του πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε ως κρατικός ιδεολογικός μηχανισμός στο παρελθόν και σε δημοκρατίες και σε δικτατορίες. Θυμίζω την περίπτωση του Βιντέλα, του δικτάτορα του 76 στην Αργεντινή, που ένα παγκόσμιο κύπελο, η κατάκτηση ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος, έκανε την εξουσία ενός καταραίοντος δικτάτορα να παραμείνει άλλα 4 χρόνια στην εξουσία. Για να δούμε και τον διεμβολισμό του ποδοσφαίρου στην κοινωνία και στην πολιτική. Και αλλά και είναι μια συζήτηση. Εκείνο το 4-0 με την Ιουγκοσλάβια και ομάδα ψοφούσε από την πείνα τότε με τη δικτατορία εδώ. Και διάφορα άλλα. Και διάφορα. Λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη, να σας δώσω το λόγο, διότι εσείς τώρα έχετε πάει σε μεγιστάνες για την ομάδα σας στον Άρη και μάλιστα δημοσιεύθηκε τις τελευταίες μέρες μια συνέντευξή σας ότι θα επισκεφτείτε τον κύριο Ριμπολόβλεφ, τον Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, που είναι ο ιδιοκτήτης της Μονακό και του Σκορπιού. Είναι έτσι? Είπα με πάρα πολύ σοβαρότητα και με αξιοπρέπεια, μέσω ενός αδελφικού φίλου Ελληνοαμερικάνου, θα παρευρεθώ στο πάρτι στις 4 Ιουνίου. Στο πάρτι της Μπιγιονσέ, της Αθηνάς Ωνάση, στο Σκορπιό. Στο Σκορπιό, ναι. Και παρακάλεσα να με ακούσει για ένα τέταρτο να παρουσιάσω το project που λέγεται Άρης. Δεν με ενδιαφέρει να διοικήσω τον Άρη, δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με τα διοικητικά του Άρη. Κάνω μία προσπάθεια, την αφιερώνω στην πολύχρονη παρουσία του πατέρα μου στα διοικητικά του Άρη και επειδή έτυχε να φορέσω εγώ τη φανέλα της ομάδας του μπάσκετ του Άρη και της Εθνικής Εφήβων. Αυτό με δύο λόγια, για να μην υπάρχουν ούτε παρερμηνίες, ναι, ούτε δοξασίες. Με συγχωρείτε, από πού εικάζετε ότι ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Ριμπολόβλεφ μπορεί να έχει ενδιαφέρον για μια ελληνική ομάδα? Έχει ήδη τη Μονακό, έρχεται εδώ στην Ελλάδα, αγόρασε το Σκορπιό, έτσι. Έχει στην Ελλάδα για επενδύσεις, γιατί να θέλει μια ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα? Ζήτησε να με ακούσει, που σημαίνει ότι εγώ στις 4 Ιουνίου πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, έχοντας τις ευχές όλων σας, να μπορέσω να παρουσιάσω το project Άρης ως manager με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα το τι θα συμβεί και το πού θα καταλήξουν οι οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις αν ξεκινήσουν είναι άλλων ανθρώπων υπόθεση. Μάλιστα. Εδώ και βάζω μία τελεία, γιατί μου αρέσει να είμαι σοβαρός και αξιοπρεπής. Ήθελα να κάνω μία μικρή τοποθέτηση στο προηγούμενο θέμα για 10 δευτερόλεπτα και να πω ότι εν μέρη συμφωνώ με την τοποθέτηση και του κυρίου Αμυρίδη
και του φίλου μας του κυρίου Πάτση, αλλά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές, ο λαός μας, εάν εξαπατήθηκε σε πρόσωπα ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων, στην κρίσιμη πενταετία που θα κληθεί η χώρα μας, γιατί ξέρετε, επειδή είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κρίσιμη αυτή πενταετία που είναι μπροστά μας, όπου θα κριθεί ο μόνιμος Υπουργός Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπου θα κριθεί η νέα μορφή της Τρόικας που θα εποπτεύει τα κράτη-μέλη που έχουν οικονομικά προβλήματα και ειδικότερα τη χώρα μας. Εκεί όπου θα δοθούν οι μεγάλες μάχες, αν ο λαός μας έστειλε στην Ευρωβουλή ανθρώπους που δεν μπορούν να σταθούν, ανθρώπους που δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους και να εκφράσουν θέσεις και να διαπραγματευτούν σκληρά για τη χώρα, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτό, μάλιστα, κύριε Θωμαίδη, την επόμενη πενταετία. Θέλω και ένα σχόλιο από τον κύριο Λάπα για να κλείσουμε αυτό το εκλογικό κομμάτι. Άλλωστε και αυτό αναμειχθήκε. Όσον αφορά τη συζήτηση, συμπλήρωμα θέλω να κάνω στους προηγούμενους για την εμπλοκή των προέδρων των ομάδων. Είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι και τη σημερινή κυβέρνηση, όλοι όσοι έχουν παρελάσει, είτε Γενική Γραμματή Αθλητισμού, είτε Υφυπουργή Αθλητισμού, πάντα γινόταν με τις υποδείξεις των διαφόρων προέδρων των ομάδων που δεν πάβουν αυτό που διαλαλώ εδώ και τόσα χρόνια, ότι κάθε ομάδα δεν πάβει να μην είναι και καζάνι ψήφων. Όλοι οι ψηφοφόροι μιας ομάδας θα πάνε στο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Ανακάζεται μετά ο πρόεδρος με τη τσέπη του να κάνει τζάμπα μάγκα το κάθε υπουργό, το κάθε υφυπουργό του και το κάθε γενικό γραμματέα αθλητισμού. Γι' αυτό αποφασίστηκε μεταξύ τους στις τελευταίες εκλογές που είχαμε εχθές και την προηγούμενη εβδομάδα, αφού βάζουν τα λεφτά στην πολιτική, γιατί να μην φαίνονται πάνω το τραπέζι πλέον οι ίδιοι ιδιοκτήτες και με λιγότερο κόστος. Άρα λέτε, αφού ήταν που ήταν από πίσω οι πρόεδροι, ας μπουν μπροστά. Αυτό λέτε. Μπήκανε μπροστά. Δεν είναι να μπουν μπροστά. Μπήκανε μπροστά. Και εκεί που ήθελε ένας πρόεδρος 300.000 ευρώ, σε εισαγωγικά είναι ο αριθμός, να κάνει τζάμπα μάγκα το κάθε υφυπουργό, βγαίνει τώρα μπροστά με 50.000 ευρώ και γίνεται αυτός. Καλά, δεν είναι κακό όμως αυτό, ξέρετε. Όχι, εγώ δεν το βρίσκω κακό. Όχι, δεν μπορεί είναι οι άνθρωποι αυτοί, ως πετυχημένοι επιχειρηματίες και ως μάνατζερ, να είναι πολύ πιο καλοί στον τόπο τους. Όχι, ας τους δούμε. Κύριε Μαργαρίτη, είναι όπως το λέτε. Κουραστήκαμε από τζάκια και από οικογενειοκρατίες. Ναι, κουραστήκαμε. Απλώς πήρανε πλέον τις τύχες των ψηφοφόρων, των δικό τους, από τις ομάδες, οι ίδιοι. Και επειδή ξέρουν να μεταχειρίζονται το management στο κάθε τομέα ο καθένας. Εντάξει, πάντως διαπιστώνω ότι η αισθητική αντίληψη του κυρίου Μαργαρίτη είναι λάστιχο. Δηλαδή δεν έχετε προβλήματα αισθητικής αντίληψης σε ό,τι αφορά τα καινούργια πρόσωπα. Θέλω να τα δω, να τα δω. Δεν θέλω υπογενειοκρατία και τζάκια. Ναι. Εκεί είμαι κάθετα απέναντι. Δεν ψηφίζει ο κόσμος, δεν. Και δεν θέλετε να δείτε αυτό που ψηφίζει ο κόσμος. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό τόσο... δεν είπε ο καθηγητής πριν. Ναι. Ότι η δημοκρατία είναι αυτή. Ναι. Τι θέλετε να θέλουμε να το δούμε, θέλουμε να το δούμε. Οι εκλογές είναι χθεσινές, προχθές γίνονται. Τι θέλουμε να δούμε, θέλουμε να δούμε. Θα βγουν αυτοί που ψήφισε ο κόσμος προχθές. Όχι, εγώ για την αισθητική αντίληψη του κυρίου Μαργαρίτη μίλησα. Δεν μίλησα για την ψήφιση. Αλλά με συγχωρείτε. Το ποδόσφαιρο είναι τόσο καθαρό ανάγκημα. Αποφασίζουν οι πολίτες. Έτσι, με τόση διαφάνεια παίζεται. Αποφασίζουν οι πολίτες και με τους κανόνες πάνω. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει κατά μία έννοια ηθική αυτουργία. Στην δημοκρατία 60% κόσμο σε έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει διαφάνεια, κυρία Αυλονίδη. Δεν είναι μόνο διαφορά και διαφλογή. Εντάξει, κύριε Μυρίδη, το ποιο μπορεί να είναι από πίσω, άστε το καλύτερα. Δεν το είπα εγώ. Ναι. Δεν είπα κανένα εγώ από πίσω. Καλά, τώρα θα μπορούσα να ρωτήσω πώ η κυρία Δούρου πήρε 58% στον Πειραιά και αντιθέτω πήρε 50% στην Αθήνα. Είναι από το. Είναι η κυρία Δούρου, είναι από το ΕΓΑΛΟ. Είναι από το ΕΓΑΛΟ. Από το ΕΓΑΛΟ τι σχέση έχει με τον Πειραιά? Είχε προηγηθεί, κύριε Σωμαίδη, είχε προηγηθεί το γεύμα. Παίρνω από τα βόρεια πρόστια πιο πολλούς ψήφους. Τι σημαίνει αυτό, από το γαλάτσι που ήμουνα. Έξυπνος πολιτικά. Μην το κάνετε να νιώθει λίθιο, κύριε Αυλονίδη. Ο κόσμος ξέρει. Και κατάλαβε πώς τα ποσοστά μοιράζονται. Ότι από εδώ πήγανε και από εκεί δεν κακό. Α, δηλαδή θεωρείτε εσείς που οι δηλώσεις του αρχηγού σας ότι δεν έχω τίποτα με τον κόσμο ψηφίζει. Χρυσή Αυγή, ξαφνικά πέντε μέρες στις εκλογές. Ήταν τυχαίο ξαφνικά. Είναι τόσο πρόβατα ο κόσμος. Που θεωρείτε δηλαδή ότι θα πείτε να πάνε ψήφοι εκεί και θα πάνε. Δεν πάνε, γιατί εγώ μπορώ να σας τα πω ως δημοτική σύμβουλος που ήμουνα και έκανα δύο θητείες υποψήφια δήμαρχος στο Γαλάτσι και δημοτική σύμβουλος. Δεν μπορώ να πω τι θα ψηφίσει ο κόσμος, δεν μπορώ να πάω πέρα από 20 άτομα. Η δήλωση του Αγίου ότι δεν έχουμε τίποτα με τον κόσμο της Χρυσής Αυγής ξαφνικά.
5 μέρες πριν λοιπόν, από τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί έχετε εσείς με τον κόσμο. Με τον κόσμο, έχετε με την ηγεσία. Δεν έχουμε με τον κόσμο. Εσείς το δέχετε. Βεβαίως, τι είναι 500.000. Δεν το λέγατε μέχρι τώρα. Όχι, εγώ δεν έχετε παρακολουθήσει. Θα δείτε και πέρσι το έλεγα. Το έλεγε μόνο ο Παλτάκος αυτό. Δεν το έλεγε. Τι έλεγε ο Παλτάκος. Δεν έχουμε τίποτα με τον κόσμο που ψηφίζει. Το ίδιο λέτε και εσείς τώρα. Ξαφνικά. 500.000 τηλεναζιστές. Όχι να τους χαρίσουμε, κύριε. Πέντε μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές. Ναι. Πέντε μέρες πριν. Λοιπόν, ενώ δύο χρόνια τρέχει αυτό το πράγμα. Έχετε ο ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής και λέει τι να ψηφίσω. Δώσατε και πήρατε. Δημάρ, να ψηφίσω η Χρυσή Αυγή. Και δεν είναι κακό. Είναι πολιτική συμφωνία. Τι δώσαμε. Δεν είναι κακό. Ωραία συκοφαντία, κύριε. Ναι. Το αποτέλεσμα το αποδεικνύει. Καταλαβαίνω, άμα χάνει κανείς τώρα, έχετε τα δικά σας προβλήματα. Μα εμείς δεν είχαμε. Καλά, καμιά φορά το πάρει δώσει. Για να ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν. Εμείς, δεν πιστεύω ότι σας πιστεύει κανείς αυτό που λέτε τώρα. Ότι δεν συνέβη τίποτα. Ψηφίσαμε μέσα στη Βουλή να βρεθεί η Χρυσή Αυγή ενώπιον του νόμου, όχι εκτός νόμου. Εντάξει. Σχέση και αυτό όχι που λέω εγώ πέντε μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές, δήλωση για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Για πέστε μου πόσες χιλιάδες άνθρωποι που ψηφίσανε Χρυσή Αυγή, αυτοί δεν είναι ναζιστές. Καμιά αλλά φορά μισό λεπτό. Δεν είναι πρόβατα, κύριε Αμυρίδη, ο κόσμος. Δεν είναι. Θα ψηφίσετε εμείς όπου είπαμε που δεν είμαστε σε δεύτερο γύρο, είπαμε κατά συνείδηση. Εντάξει, λοιπόν, κατά συνείδηση. Καμιά φορά, ξέρετε, το πάρε δώσε έχει να κάνει ακόμα και με ένα δείπνο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει. Τώρα σας παρακαλώ. Έγινε ο δείπνος στο Πειραιά, κύριε Θωμαίδη. Κύριε Θωμαίδη, επειδή κυκλοφορώ εγώ, καταρχήν μ' αρέσει το ψάρι και κυκλοφορώ σε διάφορες ψαροταβέρνες. Αν σας συναντήσω, θα εκτεθώ. Και θα ότι με καλείτε στην εκπομπή μου γιατί σας συνάντησα. Εμένα προσωπικά φαντάζομαι πως. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι αν θέλω να πω. Αν έχουμε άλλες ιδιότητες, μπορεί. Μην τρελαθούμε αν τώρα. Αν έχουμε άλλες ιδιότητες, μπορεί, εντάξει, κύριε Αυλονίτου. Αυτά είναι. Κύριε Αυλονίτου, λοιπόν, ένα λεπτό. Ο κύριος Λάπας, επειδή είναι από άλλη θέση. Να το ξέρουμε να μην κυκλοφορούμε δηλαδή. Γιατί με όποιον μιλήσω, εγώ μιλάω με όλο τον κόσμο. Έτσι. Αλλά να ξέρω να προσέχω. Ναι, κύριε Λάπα, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Σαμπρακοπούλου. Επειδή αναφέρατε το 58% τη κυρία Δούρο, γιατί την έκανε ανοιχτή πρόσκληση σε γεύμα κύριο Μαρινάκη στον Πειραιά. Ποιο? Ο κύριος Μαρινάκης δεν έκανε ανοιχτή πρόσκληση και είχαν γευματίσει με την κυρία Δούρου. Είχε γευματίσει, αυτό. Εννοείται ναι, που συναντήθηκαν. Αυτό δεν είπα, ότι συναντήθηκαν. Πήγε να φάει γυναίκα αυτό και συναντήθηκαν σε μια ταβέρνα. Τόσο καιρό γιατί δεν το λέγανε. Μισό λεπτό. Για ένα γεύμα τώρα θα συζητάμε. Εγώ μιλάω για τις δηλώσεις του Τσίπρα. Δεν μιλάω για τη συνάντηση. Στην περιφέρεια Αττικής το μήνυμα του πολιτικού το θέλει ο Τσίπρας, όχι συνάντηση. Μην μου μιλάτε πάρα πολύ, κύριε Αμυρίδη. Λοιπόν, η νίκη στην περιφέρεια Αττικής της κυρίας Δούρου φαίνεται πονάει πάρα πολύ κόσμο γιατί τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά. Έτσι, η διαπλοκή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και τώρα σιγά σιγά όλα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν ακούμε τώρα με τις διάφορες συγκοπαντίες και διαστρεβλώσεις. Πάμε σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε γιατί σας παρακαλώ, κυρία Δούρου, γιατί στον Πειραιά τους αρέσει η κυρία Δούρου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Τώρα, γιατί το κάνετε. Είστε η επόμενη υφυπουργός αθλητισμού. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω. Κύριε Θωμαίδη, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Εντάξει, δεν είναι σωστά. Μα έχει άλλο αθλητικό στέλεχος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν πάνε έτσι. Αυτά τα εκτιμάμε συλλογικά. Υπάρχει ένας πρόεδρος στο κόμμα. Και μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, μην μου το ξαναπείτε αυτό, γιατί ειλικρινά δεν μου ενοχλεί. Πάμε παρακαλώ στην κυρία Ελένη Σταυρακοπούλου και στον κύριο Ηλία Αξιαρχό, ο οποίος είναι ο Ταμείας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, γιατί φιλοξενήσαμε την κυρία Σταυρακοπούλου ως έκτοτη πρόεδρο της Αργυρούπολης, του Κολυμβητικού της Αργυρούπολης. Μας εξέπληξε με δύο καταγγελίες της. Μάλιστα, απέδειξε η τηλεόραση ότι τα πολιτικά αντανακλαστικά των κυβερνώντων είναι άμεσα όταν κάτι δημοσιοποιείται. Δηλαδή, με το που βγήκε η κυρία Σταυρακοπούλου στην εκπομπή, την άλλη μέρα της έστειλε επιστολή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Την επόμενη μέρα. Ενώ είχε στείλει την επιστολή της εδώ και δύο μήνες και ήθελε απάντηση. Αλλά κατήγγειλε δύο πράγματα. Το ένα, ότι οι κριτές που βαθμολογούν τις αθλήτριες είναι μέλη σωματείου ή μέλη που έχουν εργασιακή σχέση με συγκεκριμένο σωματείο, τη μεταμόρφωση συγκεκριμένα, και μάλιστα η αθλήτρια της μεταμόρφωσης καταλαμβάνει με αυτές τις κρίσεις την πρώτη θέση. Αυτό είναι το ένα που είπατε, κυρία Σταυρακοπούλου. Και το δεύτερο, ότι η ομοσπονδιακή προπονήτρια έχει το ασυμβίβαστο με μια δεύτερη ιδιότητα, είναι και προπονήτρια της μεταμόρφωσης. Μία απάντηση σε αυτά από τον κύριο Ξιάρχο, τον ταμεία της Ομοσπονδίας, που είναι και έφορος της συγχρονισμένης κολύμβησης. Παρακαλώ, κύριε Ξιάρχο.
Στο πρώτο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Θωμαίδη, οι κριτές είναι προπονητές, όπως είναι σε όλο τον κόσμο, είναι μέλη σωματείων, οι οποίοι έχουν δώσει εξετάσεις, έχουν πάρει τα πτυχία τους και κρίνονται για να κάνουν κρίση. Ναι, αυτό αλλά το πράγμα να βαθμολογούν την αθλήτρια του σωματείου τους γίνεται? Δεν θα σας απαντήσω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στα παγκόσμια και στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παντού όπου πηγαίνουν. Υπάρχουν κριτές από τις χώρες στις οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και βαθμολογούν. Εμείς συγκεκριμένα, σαν κολυμβητική ομοσπονδία, για να περιορίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβοδίκαιοι σε ό,τι αφορά το θέμα των κριτών, έχουμε εισαγάγει ένα πρόγραμμα στην Ομοσπονδία, στο οποίο χρησιμοποιούμε αντί για 15 κριτές τους οποίους θέλουμε για να βαθμολογήσουν, 20 και 21 και 22 πολλές φορές. Οι βαθμολογίες αυτών των κριτών μπαίνουν στο κομπιούτερ, αποβάλλονται οι βαθμολογίες που περισσεύουν και μετρούν μόνο οι 15 βαθμολογίες. Αυτό το σύστημα είναι αδιάβλητο, διότι πρέπει να ξέρετε ότι η συγχρονισμένη κολύμβηση έχει ένα μειονέκτημα, μπορώ να το πω, σχετικά με τις βαθμολογίες της. Δεν μπορείς να έχεις το χρονόμετρο όπως είχαμε, ναι, όταν η κυρία Βουλή. Υπάρχει ένα υποκειμενικό κριτήριο. Υπάρχει ένα υποκειμενικό κριτήριο. Εμείς λοιπόν. Γι' αυτό λέω να μην είναι από συγκεκριμένο σωματείο. Δεν είναι. Είναι όλα τα σωματεία δηλώνουν κριτές. Έχουν δηλώσει στην αρχή της χρονιάς. Όταν διαγωνίζονται, με συγχωρείτε, όταν διαγωνίζονται 10 σωματεία για παράδειγμα, ας αποφεύγουμε τους κριτές αυτών των σωματείων. Δεν θα έπρεπε να αποφεύγουμε. Δεν είναι δυνατόν, διότι σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα διαγωνίζονται όλες οι ομάδες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βάζουμε τους κριτές αυτούς. Έχουμε βρει αυτό το σύστημα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Τα παράπονα δεν υπάρχουν από όλα τα σωματεία. Μόνο η Αργυρούπολη παραπονείται. Η Αργυρούπολη είναι αυτή η οποία συγκεκριμένα έχει, έχει αυτό το ακριβώς δυστυχώς. Για ποιο λόγο η κυρία Σταυρακοπούλου? Το λόγο ότι η κυρία Σταυρακοπούλου δεν μπορεί να δεχτεί ότι το σωματείο της μπορεί να βγει και δεύτερο και τρίτο. Αυτός είναι ο λόγος, κυρία Σταυρακοπούλου? Ένα λεπτό. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Φυσικά και δεν είναι αυτός ο λόγος, κύριε Θωμαίδη. Εδώ φαίνεται ότι ο κύριος Ξιάρχος μάλλον δεν ξέρω, δεν τα γνωρίζει καλά τα πράγματα. Κύριε Ξιάρχος, στους τελευταίους αγώνες της Open πήγατε με 22 κριτές και με 20 όπως λέτε? Γιατί εγώ έχω δώσει χαρτιά εδώ ότι έχετε πάει με 12 κριτές, οι οποίοι μερικοί βαθμολογούν και 2 και 3 φορές. Όχι, κάνετε λάθος, κυρία Σταυρακοπούλου. Δεν ήταν 12 οι κριτές, ήταν 22 οι κριτές βαθμολογούσαν. Μάλιστα. Από αυτούς το κομπιούτερ απόεβαλε αυτούς που πρέπει να αποβάλει και το ξέρετε το σύστημα, διότι όταν έγινε θέμα στην κολυμβητική ομοσπονδία για να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα, ήσασταν από αυτοί που το ψήφισε και ομόφωνα δώσαμε τα χρήματα για να γίνει αυτό το σύστημα των αγώνων και η αξιολόγηση των αθλητών. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ότι μετά από κάθε αγώνα γίνεται αξιολόγηση των κριτών, μαζεύουμε τους κριτές, τους λέμε τον τρόπο που βαθμολογούν γενικά, εάν κάπου έχουν κάνει κάποιο λάθος και τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο στις βαθμολογίες τους, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί το ψηφίσατε ομόφωνα όταν ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό το ψήφισα, σύστημα. Δεν ψήφισα καμία αλλαγή συστήματος. Εγώ σας έχω κάνει και πρόταση και γραπτή για τον τρόπο αυτό της αλλαγής βαθμολογίας που δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό της ΦΙΝΑ. Σας όταν έχω πει... φύγατε το κάνατε αυτό, όταν ήσασταν εκεί το ψηφίσατε ομόφωνα. Δυστυχώς υπάρχουν τα έγγραφά μου που είναι πολύ προγενέστερα, όταν ήμουν μέλος του Συμβουλίου. Μάλλον δεν με ακούγατε τότε. Που σας είπα ότι έχετε εφαρμόσει ένα τζογαδόρικο σύστημα. Αλλά μιλάτε για αξιολόγηση κριτών. Ποιος την κάνει την αξιολόγηση, κύριε Ξιάρχο? Έχετε στείλει ποτέ σε κριτή αξιολόγηση? Όχι. Έχετε στείλει ποτέ σε σωματείο αξιολόγηση? Όχι. Εγώ διότι σας έκανα πρόταση. Διότι όταν στείλουμε στο σωματείο, κυρία Σταυρακοπούλου, θα κάνετε αυτό που κάνατε στο Χαλάνδρι. Εσείς και κάποιοι άλλοι να βρίζουν τους κριτές και να κλαίνε γιατί δεν βαθμολογήσαν σωστά το σωματείο σας. Το θυμάστε Χαλάνδρι... πολύ καλά το περιστατικό στο κολυμβητήριο του Χαλανδρίου πρόπερση. Πρόπερση στο Χαλάνδρι δεν κατάλαβα τι μου λέτε, δεν ξέρω. Είναι λογικό, λογικό να μην καταλαβαίνετε διότι δεν σας συμφέρει. Δεν θυμόσαστε τα επεισόδια και ότι όταν πριν βγει από την πρώτη μέρα γκρινιάζετε εσείς προσωπικά ότι δεν είναι σωστή βαθμολογία και δεν είναι και δεν είναι.
Και όταν την τελευταία μέρα πήρατε το πρωτάθλημα, ο σύλλογος σας εννοώ και εσείς, πάλι φωνάζατε ότι σας είχαμε στήσει τους αγώνες, αλλά δεν τα καταφέραμε να μην σας πάρουμε το πρωτάθλημα. Πάλι το ίδιο, κύριε Εξιάρχο, βλέπετε που κάνετε λάθη. Αυτά γίνανε στη Γλυφάδα, άρα υπήρχαν και δυσαρέσκεια και σχόλια. Από πάντα υπάρχει αυτό. Κάντε κάτι να το αλλάξετε, λοιπόν. Μην εμένετε σε αυτό. Κάντε κάτι να το αλλάξετε. Ότι μόνο εσείς έχετε τα προβλήματα συνέχεια, κυρία Σταυρακόπουλου. Να κάνω εγώ μία ερώτηση. Όχι, κύριε Μαργαρίτη, να μην κάνετε ερώτηση. Να ρωτήσω, λοιπόν, εγώ την κυρία Σταυρακόπουλου. Κάνατε και μία άλλη καταγγελία. Είπατε ότι η ομοσπονδιακή προπονήτρια έχει διπλή ιδιότητα. Είναι και σε μία άλλη ομάδα. Αυτό επιτρέπεται, κύριε Εξιέρχο? Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε αποφασίσει ότι οι προπονητές οι ομοσπονδιακοί έχουν το δικαίωμα σε ομάδες να είναι ως τεχνικοί σύμβουλοι και να δίδουν τις γνώσεις τους και να μεταλαμπαδίζουν τη βοήθειά τους εις τους προπονητές όπου αυτό μας το ζητήσουν και όποιο σωματείο μας το ζητήσει. Το επιτρέπει ο νόμος. Και υπάρχουν και άλλοι προπονητές, βεβαίως. Και υπάρχουν και άλλοι προπονητές, δεν το απαγορεύει ο νόμος. Και υπάρχουν και άλλοι προπονητές άλλων αθλημάτων οι οποίοι είναι σε σωματεία τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το επιτρέπει ο νόμος, κυρία Σαυρακοπούλου? Ο νόμος το επιτρέπει, αλλά ο νόμος, εγώ θα σας διαβάσω το άρθρο 135. Όχι, άρθρα. Αν το επιτρέπει ο νόμος, όχι τέτοια ώρα άρθρα. Αν το επιτρέπει, κατά την άποψή σας. Υπάρχει μία ασάφεια εδώ, στο νόμο. Ναι. Δηλαδή και υπάρχει. Άρα και μπορεί το να είναι η ομοσπονδιακή, μπορεί να είναι και σε άλλη ομάδα. Δεν είναι ηθικό. Μπορεί να είναι. Ή υπάρχει ηθικό ασυμβίβαστο. Μα το ηθικό σίγουρα υπάρχει. Ναι. Είναι δυνατόν αυτός που είναι ομοσπονδιακός προπονητής και κάνει τις επιλογές για την εθνική ομάδα να έχει σωματείο, να έχει το σωματείο της αθλήτριές του, δηλαδή να επιλέγει τις αθλήτριές του για την εθνική ομάδα? Δεν υπάρχει θέμα δεοντολογίας εδώ. Εγώ, κύριε Ξιάρχο, όταν είχα την Κούτσεβα, που τώρα είναι προπονήτρια στον Καναδά, γιατί την απέλησα από το σωματείο για να γίνει εθνική προπονήτρια όταν το ζητήσατε? Γιατί δεν επιλογή. Έγινε, ναι, το ίδιο τώρα. Ήταν επιλογή δική σας να την απολύσετε. Δεν ήταν επιλογή δική μου. Τι ήταν? Ήταν δική σας προτροπή του Προέδρου. Ναι. Ότι πότε δεν είναι δυνατόν αυτό, κυρία να είναι σωματιακή και πότε έγινε αυτό με την κυρία Κούτσεβα? Εσείς δεν είστε έφορος. Ναι, εσύ όχι, πέστε μου πότε έγινε, πριν πόσα χρόνια? Το 2006. Το 2005. Από το 2005 μέχρι το 2014 έχουν περάσει 8 χρόνια και η Ομοσπονδία έχει αλλάξει πολλά ως προς τον τρόπο λειτουργίας. Ως προς τον τρόπο λειτουργίας. Μην με αναγκάσετε να σας πω και άλλους προπονητές που είναι και σε σωματεία άλλα και είναι τεχνικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν και άλλοι προπονητές που είναι τεχνικοί. Το ξέρετε γιατί, πολύ καλά. Γιατί βάζετε τη λέξη τεχνική σύμβουλη, γιατί το φοβάστε τη λέξη προπονητής? Άλλο προπονητής, κυρία Σταυρακοπούλου, άλλο τεχνικό σύμβουλο. Τι θέλετε να πείτε, λοιπόν, τώρα ότι ο τεχνικό σύμβουλο είναι αυτό ο οποίο. Θέλετε τεχνικός σύμβουλος πείτε... είναι αυτός ο οποίος βοηθάει. Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Τότε τι με ρωτάτε, είναι γιατί το διευκρινίζω. Είναι τεχνικός σύμβουλος, λοιπόν, η κυρία Θηβαίου, έτσι. Ακριβώς. Θα βγάλει ο κύριος Θωμαίδης στα έγγραφα που η ίδια λέει αν είναι προπονήτρια. Οι αποφάσεις οι δικές σας το λένε. Εμείς λέμε ότι είναι τεχνική σύμβουλος. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Δηλαδή κρυβόμαστε πίσω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι γιατί το μένος σας τόσο πολύ κατά τη συγκεκριμένη προπονήτρια. Όχι, κανένα μένος δεν έχω. Εμένα αυτό είναι μόνο το άθλημα με διαφέρει. Εγώ μπορεί, το άθλημα, μπορείτε να μου μόνο πείτε αυτό. Από τα όλα τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, ποια είναι αυτά τα οποία συνεχώς δημιουργούν το πρόβλημα? Ένα μόνο. Το δικό σας σωματείο και εσείς συγκεκριμένα. Γι' αυτό θελήσατε να με αποκεφαλίσετε, επειδή ήμουν πρόβλημα. Να σας αποκεφαλίσουμε. Εμείς δεν σας αποκεφαλίσαμε καθόλου. Εμείς είχαμε καταγγελίες ένορκες ανθρώπων, τους οποίους τους βάζατε μπροστά για να δημιουργούν επεισόδια. Αυτά τα στείλαμε στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος. Η Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος σας τιμώρησε. Εξ συνεχεία προφύγατε δύο φορές στο ΑΣΕΑΔ, η οποία έκανε δεχτή την απόφαση της Επιτροπής. Της Επιτροπής Φιλάθλου Ιδιώτης. Από εκεί και πέρα, γιατί σας αποκεφάλισαν? Με αντίθετη εισήγηση του εισηγητή, βέβαια, έτσι. Με πλειοψηφία βγήκε η απόφαση. Και τι να κάνουμε, να τα ελληνικά δικαστήρια είναι... έτσι αποφασίζουν. Όχι. Ένα λεπτό, κύριε Ξιάρχο, με συγχωρείτε, η κυρία. Αν κατάλαβα καλά, η κυρία Σταυρακοπούλου οργάνωνε επεισόδια, λέτε. Μάλιστα. Ακριβώς. Με... Είναι το μόνο σωματείο, κύριε Θωμαίδη, το οποίο συνεχώς δημιουργούσε επεισόδια. Έχουμε, και έφτασα... τα οργάνωνε η πρόεδρός της. Ναι, ξεσήκωνε τους γονείς ότι μας αδικούνε, ότι μας κάνουν. Και το κακό, ξέρετε ποιο είναι, αυτό το οποίο μας πειράζει περισσότερο, είναι ότι εμείς στο αθλήματά μας έχουμε να κάνουμε, η κυρία Βλονίτου το γνωρίζει. Ναι, αλλά εγώ βλέπω την απόφαση του ΑΣΕΑ. Δεν έχει τιμωρηθεί
γιατί οργάνωνε επεισόδια, αλλά επειδή είπε μία επιτιμητική λέξη στην προπονήτρια. Ναι, εγώ σας λέω. Δεν ξέρετε γιατί έχω τιμωρηθεί. Εγώ σας λέω, κύριε Θωμαίδη, ότι το πρόβλημά μας είναι το εξής. Ότι όταν δημιουργούνται τέτοια επεισόδια, εμείς στα αθλήματα αυτά και ειδικά στη συγχρονισμένη και σε κάποια άλλα, έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε ευαίσθητες ψυχές. Όταν λοιπόν αυτά τα παιδιά συνεχώς ζουν μέσα σε αυτό το κλίμα της δημιουργίας προβλημάτων, της δημιουργίας ότι μας αδικήσανε, μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας φτιάχνουν, αυτές οι ψυχές καταραθρώνονται. Πρόπερση, μετά από το πρωτάθλημα που αναφέραμε, είχα επί 15 μέρες προσπαθούσα αθλήτριες της εθνικής ομάδος να τις κάνω μαζί τους να μιλήσουν. Διότι είχε μπει αυτό το μικρόβιο, το ότι μας αδικήσανε, μας αδικούνε, δεν βαθμολογούνε σε ένα σωστά, βαθμολογούνε εκείνον. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για τις ίδιες τις αθλήτριες. Για να μπορέσουμε μετά να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα. Και όλο αυτό το διαμορφώνει η κυρία Σταυραγωγούλου. Δυστυχώς ήταν ένα από τα άτομα. Μόνο εγώ το διαμορφώνω. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψω αυτό. Δυστυχώς διαμορφώνει αυτό το κλίμα στην ομάδα της. Α, το κλίμα τότε, τώρα που κάνετε τους τελευταίους αγώνες που φάναζε ο κόσμος και έγινε ολόκληρη ιστορία, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ναι, δεν πειράζει. Ποιος το έκανε το κλίμα, είχα κλωνοποιηθεί για κάποιον άλλον. Το να μην ήσασταν εσείς εκεί δεν σημαίνει ότι ακόμα δεν ανακατεύεστε και ότι δεν έχετε επαφή. Πάλι όμως του συλλόγου σας ήταν, δεν ήταν από κανένα άλλο σύλλογο. Πάλι από το σύλλογό σας που φωνάζανε για τη βαθμολογία. Πάλι ότι σας αδικήσανε. Γιατί δεν μπορείτε να δεχτείτε ένα πράγμα. Έχετε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχετε μια πάρα πολύ καλούς αθλητές. Οι αγώνες όταν γίνονται, τα πρωταθλήματα ότι γίνονται, δεν σημαίνει, γι' αυτό τα κάνουμε, ότι ο πρώτος πάντοτε θα είναι πρώτος. Υπάρχει ο πρώτος που θα βγει και δεύτερος. Γι' αυτό γίνονται τα πρωταθλήματα. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια. Κύριε Εξιάρχο, για πέστε μου, είχε κάποιο κριτή. Λέτε ότι εμείς στέλνουμε κριτές, ότι μπορούμε να σας στείλουμε κριτές. Ποιο κριτή είχε η Αργυρούπολη? Λέτε για την Αργυρούπολη. Ποιο κριτή είχε η Αργυρούπολη? Σε ποιο πρωτάθλημα, κυρία? Σε όλα, τα τελευταία. Μάλιστα. Όταν λέτε έχετε κριτή, τι εννοείτε? Εσείς δεν λέτε για τους κριτές μας ότι εμείς μπορούμε να σας προτείνουμε κριτές κλπ. Όλοι οι σύλλογοι βάζουν κριτές. Εσείς δεν βάζετε? Όχι. Η κυρία Λιούλια πιανού είναι κριτής? Να μην λέω. Σας είπα και πάλι ότι δεν θέλω να λέω ονόματα ανθρώπων. Ούτε ιστορία δεν ξέρετε. Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Βλέπετε πώς μπερδεύεστε. Υπάρχει Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος συγχρονισμένη σήμερα, κυρία Σταυραγωγούλου. Του Πανελληνίου Γυμναστικού Σύλλογου. Υπάρχει Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος σήμερα? Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αθλήτρια του Πανελληνίου ήταν. Εγώ δεν σας είπα για αθλήτρια. Εγώ δεν είπα, αλλά σας είπα ότι δεν θέλω να λέω ονόματα. Και εκτός αυτού, σε προσωπική συζήτηση μαζί μου σας έχω πει, προτείνετε μας κριτές να βάζουμε. Σας προτείναμε και δεν τους βάζετε ποτέ. Εδώ κάνετε λάθος. Β. Όταν έχουμε, τους βάζουμε. Εγώ, δεν έχουμε κανένα. Εδώ, σας έχω πει επανειλημμένως, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιούμε κριτές από οποιοδήποτε σωματείο. Το σύστημα, σας είπα και πάλι, και το ξέρετε πολύ καλά, δεν επιδέχεται καμία ανάμειξη και κανένας να βάλει το χέρι του ως προς τη βαθμολογία. Ναι, μου λέτε, μπορεί ένας που είναι διαιτητής να είναι και κριτής? Ορίστε. Ένας που είναι διαιτητής στο άθλημά σας. Δεν υπάρχει διαιτητής στο άθλημά μας. Μάλλον κριτές υπάρχουν, κύριε Θωμαίδη. Στη συγχρονισμένη. Πώς δεν υπάρχουν? Εδώ βλέπω στην. Κύριε Θωμαίδη, να σου πείτε, σε όλα τα αθλήματα απαγορεύεται ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εδώ βλέπω Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ένα λεπτό. Εγώ δεν το ξέρω το άθλημα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά έχω εδώ ένα έγγραφο. Πανελλήνιο πρωτάθλημα συγχρονισμένης κολύμβησης, αλυτάρχης Ξιάρχος Ηλίας, εσείς δηλαδή, διαιτητής Κούγια Ελένη. Μάλιστα. Από κάτω, εκτέλεση, κριτής, Κούγια Ελένη. Ναι. Στην εκτέλεση, στη δυσκολία πάλι, Κούγια Ελένη. Μπορεί να είναι και κριτής και διαιτητής. Βεβαίως, γιατί δεν επιτρέπεται. Όχι, ο διαιτητής δεν έχει κάνει. Δεν υπάρχει διαιτητής προηγουμένως. Ο διαιτητής το μόνο που κάνει είναι για την ορθή διεξαγωγή του αγώνος. Δεν κάνει τι κάνει, τίποτα. Αξιολογεί τους κριτές. Και ορίζει τους κριτές, κύριε Ξιάρχο. Μπορεί λοιπόν να ορίζει είναι. Άρα τι κάνει, συγκεκριμένη. Αξιολογεί τον εαυτό της. Όχι, η συγκεκριμένη που λέτε, κύριε Θωμαίδη, είναι διεθνής κριτής. Και μπράβο της. Άρα αξιολογεί τον εαυτό της. Βεβαίως, όταν πάρουμε τη βαθμολογία, όταν θα έχουμε τη βαθμολογία, κύριε Γιάννη, κερνάει, Γιάννη, σπίνει. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό που λέτε, δηλαδή? Εγώ τι λέω?
Όχι εσείς κύριε Θωμαϊδη, ο κύριος Ξιάρχος. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Ότι όταν παίρνουμε τη βαθμολογία, τις βαθμολογίες εκ των υστέρων, καθόμαστε και τις αξιολογούμε. Βεβαίως, και αν η κυρία Κουγιά δεν έχει βαθμολογήσει σωστά, και αυτή θα της γίνει παρατήρηση και θα την επιτύχει. Καμία σχέση από με τον Αλέξη Κουγιά, βέβαια. Από μία άλλο σας είπε ο κύριος Θωμαϊδης. Ναι. Άλλο πράγμα σας είπε. Εγώ έχω δύο απορίες, κύριε Θωμαϊδη. Ναι. Τα σωματεία, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ξιάρχο, έχουν αθλητική αναγνώριση όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας σας? Βεβαίως και έχουν αθλητική αναγνώριση. Είστε σίγουρος? Αυτό εγώ έχω πληροφορίες ότι δεν έχουν τα περισσότερα. Και ότι δεν έχουν περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν είμαι στα σωματεία. Όχι, εσείς είστε ταμεία στην Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Μα δεν και άκουσα και από τον κύριο Θωμαίδη είστε και έφορος. Ναι. Έχετε και άλλα αξιώματα με στην Ομοσπονδία? Για να δω πόσες θέσεις κατέχετε, δηλαδή, έτσι για να ενημερωθώ κι εγώ να ξέρω. Αυτό δεν έχει. Αυτό που λέτε, ναι, είμαι και έφορος στις καταδύσεις. Δηλαδή είστε και έφορος και ταμείας. Δηλαδή, δεν έχει άλλα μέλη ομοσπονδία? Ορίστε. Άλλα μέλη δεν έχει ομοσπονδία έχει για να πιάσουν και άλλα πόστα? Έχει μέλη, αλλά αν γνωρίζετε, η κολυμβητική ομοσπονδία έχει 6 αθλήματα, εκ των οποίων έχει 21 εθνικές ομάδες. Τα μέλη λοιπόν που είναι στην Αθήνα. Όλα έχουν και από κάποιες αρμοδιότητες. Δεν πρόκειται για μια μικρή ομοσπονδία. Η ομοσπονδία αυτή είναι τεράστια. Είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία. Άρα εσείς που είστε τόσα χρόνια, γιατί από ό,τι φαντάζομαι είστε πολλά χρόνια, δεν μπορεί να μην γνωρίζετε αν τα σωματεία έχουν αθλητική αναγνώριση ή όχι. Κυρία Βλονίτου, θέλω να το ρωτήσετε είναι αυτό. Είναι υποχρεωμένη, κύριε Μαργαρίτη, αθλητισμού. Να σας βοηθήσω πολλά, και δεύτερο θέμα έχετε να ρωτήσετε, κυρία Βλονίτου, διότι οι ομοσπονδίες λειτουργούν έτσι πολύ περίπλοκα. Και θέλω να με βοηθήσετε λοιπόν, λίγο τώρα, στην έρευνα εδώ, αυτή. Εδώ έχουμε ρίξει ιδέες, έχουμε ρίξει ιδέες για το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Πάτσης θα αρχίσει να επεξεργάζεται ιδέες όπου θα έχουν έναν διαιτητή από τον Ολυμπιακό Βόλου, έναν διαιτητή από την Νίκη Βόλου, έναν επόπτη από τα Ψαχνά και έναν επόπτη από το... Και θα κάνετε το παιχνίδι μεταξύ σας. Μισό λεπτό, μία κουβέντα. Πρωτού μιλήσω, κύριε, πρωτού ρωτήσω για την αθλητική αναγνώριση των σωματείων, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ενώ έχουμε ένα κολυμβητήριο στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχουμε πληρώσει τόσα λεφτά, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, είναι κλειστό και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για αγώνες. Και αυτό πρέπει να μας απαντήσει η κολυμβητική ομοσπονδία. Και σε σχέση με το ΟΑΚΑ, τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή επομίζω ότι οι γονείς πληρώνουν λεφτά για να πάνε να κάνουν τα πρωταθλήματα σε άλλες πόλεις. Τη στιγμή που μιλάμε για πρωτάθλημα, κύριε Θωμαίδη, με 1500 παιδιά προαγωνιστικά και κατηγοριών, που συνοδεύονται και από τις οικογένειές τους, δηλαδή μιλάμε για 4.000 άτομα. Και ίσως το ΟΑΚΑ απαγορεύεται να κάνει αγώνες. Ναι, το καταλαβαίνετε. Κυρία Βλονίτου, το καλύτερο κολυμβητήριο στην Ευρώπη. Ναι, να απαντήσω. Είναι, κυρία Βλονίτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνατε, γιατί αυτό είναι ίσως το σπουδαιότερο που πρέπει να συζητήσουμε. Δυστυχώς το ΟΑΚΑ δεν έχει άδεια τελέσεως των αγώνων. Δυστυχώς το ΟΑΚΑ δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνες. Ας εξαιρέσουμε το θέμα του υπερβολικού ποσού, το οποίο μας κοστίζει για να κάνουμε αγώνες, το οποίο υπερβαίνει 3.500 να κάνουμε έναν αγώνα 3 ημερών, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αγώνες, διότι το ΟΑΚΑ στερείται άδεια. Και κατόπιν αυτού τρέχουμε. Δόθηκε παράταση για να πάρετε άδεια. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο δεν έχει άδεια τέλεσης αγωνών. Σοβαρολογείτε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουν κανόνες πυρασφάλειας και αυτά και η διοίκηση του ΟΑΚΑ προφανώς δεν το φροντίζει αυτό. Κύριε Θωμαίδη, τώρα το ακούτε αυτό? Ναι, ναι, πρώτη φορά το ακούω. Δυστυχώς πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για να πάρει άδεια το ΟΑΚΑ, γιατί δεν έχει άδεια. Και αναγκαζόμαστε, θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως και ανέφερα ότι είμαι και έφορος των καταδύσεων. Να σας πω και κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει καταδυτήριο στην Αθήνα. Και ότι αναγκαζόμαστε όλους τους αγώνες των καταδύσεων να πηγαίνουμε να τους κάνουμε στο Βόλο. Ναι. Το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει άδεια για να κάνουν τους αγώνες. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ αποκαλύπτεται. Εγώ δεν το γνώριζα, ειλικρινά. Εσείς, κύριε Ζουράρη, το γνωρίζατε? Ότι το ΟΑΚΑ δεν έχει άδεια τέλεσης αγώνων. Θεωρώ πολύ φυσιολογικό ότι ένας αθλητικός χώρος δεν είναι για να τελούνται αθλητικοί αγώνες. Στην Ελλάδα. Το θεωρείτε φυσικό? Είναι για να τους θαυμάζουμε σε φωτογραφίες. Μήπως είναι προχωρημένη? Εγώ το γνώριζα και το έχω πει και δημόσια. Διοίκηση έχει. Λοιπόν, ναι. Με συγχωρείτε τώρα, επειδή σας ενημέρωσα, κύριε Θωμαϊδη, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και επειδή αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κύριε Ξιάρχο,
Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να απεργούν και οι πολίτες μας. Μα ήδη ετοιμάζω ερώτηση για αυτό, κύριε Θωμαίδη. Έτσι δεν είναι, απεργούν ακόμα. Και η εθνική του Πόλο δεν θα παίξει. Θα παίξει. Γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα από τους τηλεθεατές για το θέμα αυτό. Μας έχει κάνει περήφανους η εθνική του Πόλο, αλλά βλέπω ότι 11 πολίτες μας απεργούν. Κύριε Θωμαίδη, κάντε υπομονή. Εγώ σας έχω πει όσο θέλετε. Σας λέω ότι αυτή η ομοσπονδία, τους αθλητές της, ποτέ δεν τους καταδικάζει, τους θεωρούμε παιδιά μας. Κάντε λίγο υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Και εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε την προσπάθειά μας, θα δούμε. Ας περιμένουμε λίγο χρόνος, ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στην τηλεοπτική διοίκηση των Sky. Ομολογώ ότι σήμερα έμαθα δύο καινούργια πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν διαιτητές που αξιολογούν τους εαυτούς τους. Δεύτερον, ότι δεν έχει άδεια τέλεσης αγώνων το ΆΚΑ και επιστρατεύθηκε νέο κόλπο. Ο νεοέλληνας δεν τα αφήνει έτσι αυτά. Προσφάτως πήγαιναν αγώνες στον ΑΜΕΑ. Τους ονόμασαν αγώνες επιδείξεως για να μπορούσαν να τους κάνουν, κύριε Αυλονίτου. Έτσι ακριβώς. Με κόλπο. Έτσι ακριβώς. Επίδειξη. Εγώ έχω στα χέρια μου, κύριε Εξιάρχο, δύο βαθμολογίες. Για να δούμε λίγο και το ηθικό του πράγματος. Μάλιστα. Η μία είναι του 13 στον Ιαννίδων. Μάλιστα. Η μεταμόρφωση που είναι η κυρία Θηβαίου, η ομοσπονδιακή προπονήτρια, είναι τελευταία με 0 βαθμούς. Μάλιστα. Και η άλλη είναι του 14 και η μεταμόρφωση είναι πρώτη με 213 βαθμούς. Μάλιστα. Τώρα εγώ έχω το παιδί μου συσυγχρονισμένη. Μάλιστα. Θα το πάω στη μεταμόρφωση, αφού η ομοσπονδιακή προπονήτρια είναι εκεί προπονήτρια, για να το έχει και στην εθνική ομάδα, το αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό σας μιλάω για ηθικό ασυμβίβαστο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θωμαίδη, ως προς το πρώτο που είπατε, σας είπα και πάλι ότι η διαιτητής δεν αξιολογεί τον εαυτό της. Την αξιολόγηση την κάνει η Ομοσπονδία. Το δεύτερο που λέτε. Το συγκεκριμένο σωματείο φέτος έκανε. Η Ομοσπονδία. Δηλαδή, τι λέει, ένα λεπτό, κάτι θέλω να σας ρωτήσω ο κύριος Αμυρίδης, κύριε. Ναι, κύριε Αμυρίδη. Να σας ολοκληρώσει και έχω δύο ερωτήσεις. Να σας ολοκληρώσει. Για τους αξιολογητές λέτε. Το δεύτερο που είπατε. Η μεταμόρφωση είπατε ότι βγήκε πρώτη. Καταρχάς γίνανε κάποιες μεταγραφές φέτος και κάποιες αθλήτριες φύγανε και πήγανε στη μεταμόρφωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το ότι ένα σωματείο έχει μία αξιολόγηση από τους κριτές και ότι βγήκε πρώτο και τέτοια, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε και τις αθλήτριες ως προς τις επιδόσεις τις οποίες έχουν. Εγώ δεν αμφισβητώ κάποιον, απλώς μιλώ για το σύστημα, ναι. Το αξιολογικό σύστημα. Μία διαφωνία, δεν ξέρω αν. Σας είπα ότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο σύστημα αξιολόγησης στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Όχι, υπάρχει απλώς αυτό. Να φροντίζετε να μην βάζετε τους διαιτητές μαζί με τους κριτές. Γίνεται λίγο οικογενειακό το πράγμα και γίνεται αξιολογεί ο ένας τον άλλον. Αυτό που πρέπει να σας τονίσω για να ξεκαθαρίσει, γιατί δεν ξέρω μήπως έχουμε μπερδευτεί, είναι ότι κριτές δεν υπάρχουν αθλητές, έτσι. Δεν είναι αθλητές κριτές. Το κατάλαβα αυτό. Μπράβο. Είδα ο διαιτητής ότι ήταν κριτής όμως. Είναι προπονητές. Είναι προπονητές ή μέλη σωματείου ή έχοντες εργασιακή σχέση με σωματείο. Παλιές αθλήτριες. Ορισμένοι βλέπω έχουν και εργασιακή σχέση με το σωματείο. Ναι, σας είπα. Η Θηβαίου ήταν αθλήτρια. Όχι, όχι, μιλώ για εργασιακή σχέση. Παλιές αθλήτριες κλπ. Οι οποίες έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια, έχουν δώσει εξετάσεις, έχουν πάρει τα πτυχία τους. Μερικές από αυτές είναι και διεθνείς κριτές και αυτές χρησιμοποιούμε. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχουμε άλλους κριτές. Αυτοί είναι οι κριτές. Ερώτηση από τον κύριο Αμυρίδη και τον κύριο Μαργαρίτη. Ναι, εγώ κύριο Αμυρίδη. Θέλω να, κάνω, ναι. Να το ρωτήσω. Ο κύριος Αμυρίδης, αμέσως μετά, κύριε Σταυρακοπούλου. Η πρώτη ερώτηση. Ναι. Αφορά πράγματι σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι μια ομάδα όσο καλή και αν είναι, δεν μπορεί να απαιτεί να είναι συνεχώς πρώτη. Συμφώνησα. Μετά κάπου μου τα χαλάσατε εκεί με τον διαιτητή, μπορεί να είναι και κριτής και διαιτητής. Εκεί που πήγαινα ότι πραγματικά βαδίζεται πάνω σε μια ηθική γραμμή και το αντιλαμβάνομαι, ξαφνικά πήγατε να δικαιολογήσετε κάτι που για μένα δεν δικαιολογείται. Όχι, σας διαφεύγει μια λεπτομέρεια. Ότι η βαθμολογία της συγκεκριμένης που λέμε ότι ήταν διαιτητής και έβαλε και βαθμολογία γιατί έγινε κριτής για να συμπληρωθεί ο αριθμός 21-22 άτομα που χρησιμοποιούμε ως κριτές, ενδέχεται να μην υπάρχει μέσα καθόλου στη βαθμολογία της. Γιατί σας είπα, από τους 22 βαθμούς, οι 15 μένουν. Οι υπόλοιποι φεύγουν.
Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος. Εγώ θα ήθελα να μην υπάρχει σε καμιά περίπτωση να υπάρχει αμφισβήτηση για αυτό που κάνετε. Όταν μία φορά, να σας πω και κάτι, αυτό έγινε μία φορά που χρησιμοποιήθηκε ο διαιτητής και κριτής, γιατί προφανώς ίσως κάποια κοπέλα αυτό έφυγε δεν το ή κάποια βγήκε. Δεν είναι, δεν είναι δεν θέσβατο. Υπήρχε, δεν υπάρχει διαιτητής. Είπα, δεν είναι θέσβατον αυτό. Ο διαιτητής είναι διαιτητής. Μία φορά που συνέβη αυτό, ή μπορεί να συμβεί άλλη μία, ξέρω εγώ τι, αν έχουμε 22 άτομα και συμβεί κάποιο και δεν συμπληρώσουμε τον αριθμό, να πούμε στη διαιτητή, βαθμολόγησε την ώρα που γίνεται το πρόγραμμα. Αλλά μην καλέσατε προηγουμένως και μου είπατε δεν συνέβη στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Με συγχωρείτε, κύριε Σταυρακούπουλο, προηγουμένως με εγκαλέσατε, κύριε Ξιάρχο. Μου είπατε ότι δεν υπάρχουν διαιτητές στο άθλημα. Και τώρα μιλάτε διαρκώς για διαιτητές. Διαιτητής είναι ο αλυτάρχης στον αγώνα. Το ίδιο πράγμα είναι να αλλάζουμε τις ονομασίες. Μα είναι διαφορετικά πρόσωπα. Μα είναι διαφορετικά πρόσωπα. Και σας λέω λοιπόν, κύριε Θωμαϊδη. Είστε εσείς αλυτάρχης και η κυρία Κουγιά είναι διαιτητής. Ο διαιτητής στον αγώνα, ξέρετε τι κάνει. Ο διαιτητής στον αγώνα. Αξιολογεί τους κριτές, το κατάλαβα. Δεν είναι οι μόνοι που τους αξιολογεί τους κριτές. Τους αξιολογεί και ο διαιτητής. Και στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Κουγιά αξιολογεί τον εαυτό τους. Ναι. Τον εαυτό τους. Και αυτό το κατάλαβα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Και γι' αυτό μένω έκπληκτος. Ναι, αλλά υπάρχει ότι φαίνεται η βαθμολογία. Εμείς ξέρουμε τι βαθμολογία έβαλε η κυρία Κουγιά. Από στέκει αυτό, σας ρωτάει κάτι ο κύριος Στομαϊδης. Πώς στέκει να αυτό. Να μην τη βάλετε καν και να βγούμε από τα ρούχα μας. Είναι λάθος να τη βάζετε. Εάν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτά είναι ζητήματα κοινής λογικής, ξέρετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε κολύμβηση να ξέρεις, ούτε τίποτα. Το πρόβλημά μας είναι. Δεν βάζετε καθόλου την κυρία. Εάν δεν υπάρχει εκείνη την ώρα κριτής κατά τη διάρκεια των αγώνων, τι να κάνουμε. Εντάξει, πείτε μου αναγκαζόμαστε να τη βάλουμε. Κύριε, να ρωτήσω την κυρία Σταυρακοπούλου. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Έχω μια ερώτηση. Κάτι που μου κάνει σοβαρή εντύπωση. Ο κύριο Ανηρίδη και αμέσω μετά. Αλλά γρήγορα. Η Ομοσπονδία, ο πρόεδρο και η αντιπρόεδρο εκλέγονται από τα σωματεία, δεν είναι. Μάλιστα. Τα σωματεία δεν ξέρω πόσα χρόνια έχετε. Ακούω το όνομα του κ. Διαθεσόπουλου το 85, 90, 30 χρόνια. Τα σωματεία εκλέγουν. Δηλαδή, εσείς, θα δω ηθικά. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητείες να το βάλετε μέσα στο νομοσπονδία, στο καταστατικό, να κάνει δύο θητείες κάποιος, τρεις και να φεύγει. Δεν είναι πιο σωστό αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Συμπληρώστε, κύριε Μυρίδη, αυτό που είπα. Τα περισσότερα σωματεία είναι χωρίς αθλητική αναγνώριση. Άλλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ο κ. Διαθεσόπουλος εκλέγεται με 99% από σωματεία. Και δεύτερον, κύριε Θωμαϊδη. Θέλει να εγκαταλείψει, αλλά δεν τον αφήνει. Επειδή μιλάμε για ηθική, δεν λέω ότι είναι καλός ή κακός πρόεδρος. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Ξάρχο. Το εξής, ότι και οι καταδύσεις μας έχουν δώσει Ολυμπιακά μετάλλια και οι συγχρονισμένοι έχουμε πολύ καλές αθλήτριες. Και εδώ μιλάμε για μια ομοσπονδία έτσι πράγματι μεγάλη. Εσείς είστε έφορος και για να γνωρίζει ο κόσμος, ο έφορος είναι ο άνθρωπος που... Ξέρει τα πάντα. Ξέρει τα πάντα για το συγκεκριμένο άθλημα. Και λέω, όταν είστε έφορος και στις καταδύσεις και στην συγχρονισμένη κολύμβηση, πραγματικά είναι μια δραστηριότητα πάρα πολύ μεγάλη. Και λέω, μέσα σε ένα 20 μελές, 21 άτομα που είναι το Συμβούλιο, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να τεχνική. Πάρει μόνο το άθλημα. Σας είπα, κυρία... Και στην τεχνική. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί ξέρετε, μισό λεπτό και τελειώνω, μου δείχνει ότι κάπου η κολυμβητική ομοσπονδία δεν δίνει την πρέπουσα σημασία... Έτσι, και για τα δύο αθλήματα, με το να έχει έναν άνθρωπο και για τα δύο. Και στην τεχνική, εάν κυρία Βλονίτου, τρία. Εάν δεν δίνει την πρέπουσα σημασία. Εάν δεν δίνει την πρέπουσα σημασία, πώς έχουμε τότε τόσες επιτυχίες από τα αθλήματά μας. Ναι. Γιατί δουλεύουν τα σωματεία, κύριε Ξιάρχο. Ναι. Το κύτταρο είναι το σωματείο. Για να σας τα σωματεία γιατί... ματώνουν και στέλνουν αθλητές στην εθνική ομάδα. Και τα σωματεία, οι γονείς πληρώνουν πλέον, στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό έτσι, με δικά τους χρήματα. Δεν υπάρχει πλέον. Η κάθε συμμετοχή στο πρόγραμμα της συγχρονισμένης είναι 10 ευρώ, ξέρω. Έτσι, αν δεν δώσει 10 ευρώ, δεν συμμετέχει στο μάθημα. Αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή, όσο στο Ολυμπιονίκη με εντυπωσιάζει. Δεν μου λέτε, κυρία Σταυρακοπούλου, τον κύριο Τζίφα, τον γνωρίζετε, τον κύριο Μιχάλη Τζίφα. Ναι. Τι έχει συμβεί με αυτό το παιδί? Ξέρετε την υπόθεση? Ξέρω. Τιμωρήθηκε από την Ομοσπονδία ένα χρόνο. Γιατί αρνήθηκε να πέσει σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν ήταν έτοιμος, αρνήθηκε να πέσει το παιδί και τιμωρήθηκε. Γιατί αυτό. Αρνήθηκε να πέσει? Γιατί δεν είχε προετοιμαστεί σωστά και είναι επαγγελματία. Δεν μπορούσα να πέσω. Δεν είχε ένα προσωπικό ζήτημα. Είχε ένα προσωπικό ζήτημα. Έτσι. Ναι. Το οποίο δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Πρώτη φορά είναι λόγος τιμωρίας αθλητή αυτός. Και τι είναι επαγγελματίας, ποδόσφαιρο, είναι κολύμβηση. Είναι δυνατόν να τιμωρείται το παιδί? Επειδή είχε ένα προσωπικό ζήτημα. Ο συγκεκριμένος αθλητής πήγε, ταξίδεψε στο εξωτερικό
με την εθνική ομάδα. Ναι, αφού το απαιτήσατε εσείς όμως. Γιατί με ενημερώνουν τώρα από το κοντρόλ ότι έχουμε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα σε αυτό το θέμα. Έτσι. Όπου υπήρξε μια παραβίαση της ιδιωτικότητας σε έναν εραστέχνη αθλητή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο εραστέχνης αθλητής αυτός, αν είχε κάποιο πρόβλημα να μην πάει στους αγώνες, θα μπορούσε να το δηλώσει από εδώ πριν πάει ότι δεν είμαι έτοιμος, δεν είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Να μην πάει. Μπορεί και να πάει και να αρρωστήσει ένας αθλητής, κύριε Ξάρχο. Πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα πράγματα. Κυρία Αρλονίτου, δεν αρρώστησε. Είπε δεν πέφτω να κολυμπήσω. Ναι, για ποιο λόγο. Γιατί δεν αισθάνομαι ψυχολογικά καλά. Ναι, λοιπόν, και αυτός δεν είναι λόγος. Δεν μπορώ. Όχι, δεν είναι λόγος αυτό. Αν πας έξω και να κρεμάσεις μια ομάδα χωρίς λόγο, αλλά να μην είσαι καλά να κολυμπήσεις, αλλά σε όλες τις άλλες δραστηριότητες να είσαι μια χαρά. Μας έχετε αφήσει έκπληκτους και με το θέμα της αξιολόγησης και με το θέμα της ψυχολογίας. Είναι στρατιωτικό καθεστώς. Θέλω ένα σχόλιο από τον κύριο Ζουράρη, ο οποίος παρακολουθεί τόση ώρα. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε, κύριε Ζουράρη. Ακούω, εγώ είμαι καρδάκι Θεσσαλονίκη. Θέλω 6 μήνες για να τα αξιολογήσω αυτά τα πράγματα τουλάχιστον. Χαλαρά. Χαλαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πάτση, τον κύριο Αμυρίδη, τον κύριο Αυλονίτη, τον κύριο Ζουράρη, τον κύριο Μαργαρίτη, την κυρία Σταυρακοπούλη, τον κύριο Ξάρχο και τον κύριο Λάπα που ήταν απόψε μαζί μας την επόμενη Δευτέρα με μια νέα δίκη πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.